Καλησπέρα σας, 3η 29 Μαΐου και ακούτε webcast Game Over και τον πέτυχα τον Πλωμαριτέλη στο stream του Detroit που με κοροϊδεύε. Τι έλεγε, κάτι για την τρελοπαρέα έλεγε. Πάντα σε κοροϊδεύω, πάντα. Το ξέρω. Άμα δεν κορδίψει ένα στον άλλον, τι κάνουμε. Δεν κάνουμε τίποτα. Αλλά ξέρεις ότι πάνω απ' όλα κοροϊδεύω τον εαυτό μου, έτσι. Αυτό το. Μπράβο, σε αυτό ναι, είσαι. Εγώ κοροϊδεύω τον εαυτό μου, κοροϊδεύω τους άλλους, αλλά εσύ δεν θα με κοροϊδεύεις. Έτσι, μπράβο. Έτσι, ναι. Για να βάσουμε τα όρια μας σε αυτή τη σχέση. Έτσι. Λοιπόν, Νίκος Πλωμαριτέλης, Νικόλας Μαρκόγλου. Γεια χαρά. Και special appearance σήμερα έχουμε Θάνο Τσομπάνη. Καλησπέρα. Και Κώστας Παπαμήτρου. Γεια σας. Έχουμε σήμερα βαρύς. Εγώ θα ρωτήσω τον Κώστα να μας πει πού βρίσκεται, γιατί μπερδεύομαι με το παιδί αυτό. Μία είναι εδώ, μία είναι εκεί. Αυτή τη στιγμή πού είσαι? Κουβέιτ. Κουβέιτ! Ντουμπάι δεν είσαι, πού, πώς, τι? Ντουμπάι είχα πάει, εντάξει, πήρα από κανένα δίπλα. Κάνει γύρω-γύρω τη Μέση Ανατολή. Ρε, μήπως δουλεύει στη CIA και δεν μας το έχεις πει? Ή κάτι ξέρω εγώ. The born. Θα τα πούμε private αυτά. Θα τα πούμε private. Ναι. The born identity, και έτσι. The born supremacy. Λοιπόν, και ο Νικόλας από το Cambridge. Βλέπετε, έχουμε απλώσει τα δίχτυα μας παντού, όπως έχουμε πει. Λοιπόν. Το Θάνο. Ο Θάνος είναι Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη ο Θάνος. Θεσσαλονίκα. Λοιπόν, έχουμε αρκετά να πούμε σήμερα. Έχουν βγει κάποιες ειδησούλες ενδιαφέρουσες τις τελευταίες μέρες. Είχαμε δύο ταξίδια την προηγούμενη εβδομάδα. Ένα που έκανα εγώ, ένα που έκανε ο Θάνος για παιχνιδάκια καινούργια που έρχονται σύντομα. Γι' αυτό σε κοροϊδεύα, ρε. Αυτό κοροϊδεύα. Καθόμαστε εμείς και στριμάραμε το. Πώς λέγονταν, ρε, Νικόλα, του. Το Detroit. Όχι, το Detroit, το άλλο. Του άλλου. Το Alone the Dark. Το Alone the Dark και οι κύριοι ήταν ταξιδάκια. Ένας Βουδαπέστες, ο άλλος Αμβούργα. Ο Χρήστος Κουβέιτ. Με το Game Over έχει πάει κι αυτός, μην σας λέει. Ο Κώστας, μην σας λέει ψέματα. Τον έχουμε στείλει στο Κουβέιτ, ειδική αποστολή. Θα πάρουμε PS2 παιχνίδι, κατάλαβες. Εργάτες το παιδί. Εγώ πρώτα εσάς ρώτησα αν θέλετε να κάνετε ταξίδι και δεν μπορούσατε. Σταμάτα, βρε, σε πειράζω, άντε πια. Σοβαρό παράπονο. Λοιπόν, έχουμε και την E3. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για E3, αν και νομίζω ότι η επόμενη Δευτέρα είναι η Δευτέρα που θα πούμε πολλά για την έκθεση. Είναι η εκπομπή μάλλον που θα πούμε πολλά για την έκθεση. Θα είναι η τελευταία εκπομπή μας πριν φύγω για την E3 εγώ. Και τότε θα έχουν βγει και περισσότερες πληροφορίες και θα πούμε πιο συγκεκριμένα πράγματα. Αλλά επειδή έχω κλείσει ήδη κάποια ραντεβού, κάποιες παρουσιάσεις παιχνιδιών, άκρως ενδιαφέροντα παιχνίδια, θα πούμε μερικά και γι' αυτό και για το τι έχει κλειστεί μέχρι στιγμής και τι περιμένουμε να ανακοινωθεί. Ανοίγω εδώ την ατζέντα τώρα, ξέρω αν ακούστηκε. Τα τευτέρια. τα τευτέρια ανοίγω εδώ, να τα πούμε. Old school. Έτσι, ναι, ρε. Τι τάμπλετ τώρα για τέτοια πράγματα. Ατζεντούλα, σελίδες, στυλό και γράφεις, ξέρεις. Και μπλάνκο όταν διορθώνεις. Λοιπόν, αγόρια, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά, γιατί είναι μπόλικα αυτά που έχουμε να πούμε σήμερα. Θέλετε εγώ να ξεκινήσω. Θέλω να μας πείτε από μια αστεία ιστορία ο καθένας από τα ταξίδια. Μπορεί να είναι ευτράπελο. Άνοιγε. Εγώ μπορώ να σου πω ένα για που έγινε την προηγούμενη Παρασκευή, φιλαράκι. Δεν ξέρω αν είδες τη φωτογραφία που έβαλα στο Facebook. Αυτό εμένα δεν μου έχει τύχει. Η αλήθεια είναι ότι κάτι παρόμοιο είχα πάθει, όχι όμως σε τέτοιο βαθμό, το 1996-97. Την δεύτερη φορά που πήγα στην Αγγλία, από το ελληνικό το αεροδρόμιο τότε. Έτσι, δεν υπήρχε ακόμα το Ελευθέριος Βενιζέλος. Ήταν τα τελευταία χρόνια του αεροδρομίου στο ελληνικό και πήγαινε Αγγλία σε ένα φίλο μου τότε, με Πασόκ, και Λουίτζι με Πασόκ. Μεγάλες στιγμές. Λοιπόν, όπως γράφεις εκεί, με Πασόκ. Πρώτα απ' όλα δεν είπα καλησπέρα και στα παιδιά που είναι στο chat, έτσι, sorry γι' αυτό, απρέπεια και αγένεια, Πάνος, Αχταρμά, Σόνι Τζόνι, Λουίτζι και τα λοιπά, όλα τα παιδιά, ο Ανδρέας, ο One Night. Λοιπόν, την Παρασκευή το πρωί ξυπνάω στο ξενοδοχείο, τελειώνει, Πέμπτη βράδυ τελείωσε το event λοιπόν, αυτό το πολύ ωραίο event που διοργάνωσαν τα παιδιά της Νιόκορ. Για όσους δεν είχαν παρακολουθήσει, να πω ότι ήμουνα Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή πρωί στη Βουδαπέστη, μετά από πρόσκληση της Νιόκορ. Για να δούμε το παιχνίδι Warhammer 40K Inquisitor Martyr.
Έχουμε ξαναπάει στα παιδιά εκεί. Είχαμε πάει πριν 4 χρόνια για το πρώτο Van Helsing. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση με τα παλικάρια εκεί και μας καλέσανε πάλι και είδαμε το παιχνίδι για το οποίο θα μιλήσουμε στην πορεία, τι ακριβώς είναι αυτό και τι εντυπώσεις έχουμε μέχρι στιγμής από το παιχνίδι. Τέλος πάντων, ξυπνάω Παρασκευή πρωί, παίρνω το ταξί για να γυρίσω στο αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο. Είναι λίγο hipster. Παίρνω το Uber. Uber. Είναι λίγο hipster. Ουμπεριά. Λοιπόν, ναι. Το αεροδρόμιο της Βουδαπέστης, εντωμεταξύ, είναι ανακαινισμένο. Δηλαδή, το κυρίως τέρμιναλ είναι άψογο. Πολύ μικρό, καμία σχέση, γιατί καταλαβαίνετε και η Ουγγαρία και η Βουδαπέστη κτλ. Είναι πιο μικρή χώρα, πιο φτωχή κτλ. Αλλά όμως το κυρίως τέρμιναλ είναι ένα ανακαινισμένο, πολύ όμορφο αεροδρόμιο. Με το που φτάνω, τρώω την πρώτη κρυάδα. 2 ώρες καθυστέρηση. Ήταν να φύγω στις 10 το πρωί, 10 και κάτι, ξέρω εγώ, και βλέπω ότι πάει για 12 παρά, 12 η πτήση από Βουδαπέστη Αθήνα. Okay, κάνω μερικές βόλτες, βγάζω το iPad, διαβάζω ένα βιβλίο, ξέρω εγώ, εκεί πέρα περνάει η ώρα. Βγαίνει η πύλη της, για την πτήση μου, για την επιστροφή. Και ξεκινάω, λέει ότι είναι η πύλη, ξέρω εγώ, V15, αν θυμάμαι καλά. Και ξεκινάω. Εν τω μεταξύ, η πτήση της επιστροφής, όπως και η πτήση που πήγα, ήταν με την αεροπορική Wizz, η οποία είναι κάτι σαν τη Ryanair, κάτι EasyJet, τέτοια φάση. Δηλαδή, όποιος προλάβει να κάτσει. Και νερό δεν σου δίνουμε, μεγάλε. Μη ζητάς πολλά. Ναι. Τέτοια φάση. Και ξεκινάω τώρα να πάω στο gate που είναι για την επιστροφή. Και πιάνει εντωμεταξύ μια καταιγίδα έξω στο αεροδρόμιο. Στην περιοχή εκεί. Πηγαίνοντας λοιπόν προς το gate, αρχίζω και σκιάζομαι. Γιατί βλέπω ότι φεύγω από το κυρίως terminal, το ανακαινισμένο το καινούριο, και αρχίζω και πατάω επάνω σε Novopan. Δηλαδή φεύγουμε από το Μαρμαράκι και το τέτοιο που είχε γίνει ανακαίνιση, Novopan. Όσο προχωράω ακούω και τροχούς και τέτοια και βλέπω και παλιούς τοίχους και παλιά πατώματα. Και κάποια στιγμή βγαίνουμε εκτός αεροδρομίου με ένα διάδρομο ο οποίος ήταν με ελενίτα από πάνω και ανοιχτό, έξω, ανοιχτός χώρος δηλαδή. Εν τω μεταξύ, με την καταιγίδα που είχε απ' έξω, το νερό ήταν περίπου 10 πόντους, όλο το πόδι δηλαδή μες στο νερό. Και να είναι, παιδιά, τρεις πτήσεις, δηλαδή κόσμος από τρεις πτήσεις της Wizz που έφυγε από το κυρίως αεροδρόμιο και πήγαινε προς αυτά τα gates, τα φτηνιάρικα. Προς τον τρίτο κόσμο πετούσε. Προς τον τρίτο κόσμο, Νίκο, όπως το λες, φιλέ. Λοιπόν, πες μου τι πτήσεις είχε για να σου πω. Ήτανε μία Φραγκφούρτη, μία... όχι, εντάξει. Μία, καλά, για την Αθήνα και άλλη μία, δεν θυμάμαι πού. Λοιπόν, ήταν όμως και οι τρεις της Wizz. Εν λίγης, παιδιά, για να καταλάβετε τι γίνεται. Αυτές οι αεροπορικές, επειδή πληρώνουν πολύ λιγότερους φόρους για να καταφέρουν να έχουν φτηνά εστία κλπ. Δεν κάνουν περικοπές μόνο στην ποιότητα της πτήσης, δηλαδή δεν έχει φαγητό, δεν έχει νερό, δεν έχει τίποτα. Παίρνουν έχουν και παραπάνω θέσεις. Ναι, ναι, ναι. Και παίρνουν φτηνά gates, τα οποία gates στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο είναι υπαίθρια. Το gate το οποίο περιμέναμε περίπου μία ώρα, χωρίς τουαλέτα, χωρίς άνθρωπο να ρωτήσουμε τι συμβαίνει κτλ. Γεμάτο νερά το πάτωμα, αυτή η φωτογραφία που είδατε είναι και καλή κιόλας. Δηλαδή, λίγο μετά έγινε χειρότερη η κατάσταση. Λοιπόν, έγινε χειρότερη. Περιμέναμε μία ώρα εκεί, ήταν ανοιχτός χώρος, δηλαδή, ανοιχτός με ποια έννοια. Λαμαρίνα από πάνω. Δεν ήταν κλειστό, ό,τι νερό έτρεχε από το αεροδρόμιο απ' έξω από τους αεροδιάδρομους κυλούσε προς τα μέσα με καλώδια ρεύματος και τα λοιπά στο πάτωμα να, ναι, να κλείνουν τα φώτα από τα βραχυκυκλώματα και τα λοιπά. Μιλάμε για ασφάλεια. Έβαλε ο Πάνος μια φωτογραφία ωραία στο chat. Είναι σχεδόν είναι, ναι. Είναι, ναι, η φωτογραφία που έβαλε ο Πάνος είναι σχεδόν αυτό που έζησα. Λοιπόν, και παιδιά, αποπνικτική ατμόσφαιρα, νερά κάτω να βραχυκυκλώνουν, να σβήνουν τα φώτα, να περιμένει ο κόσμος και τελικά, μετά από περίπου μία ώρα στην αναμονή, εκτός από τις 2 ώρες της καθυστέρησης, μία ώρα ήταν θάλαμος αερίων. Έχετε δει, λοιπόν, να σας πω, να σας το περιγράψω, Νίκο, άκου να δεις. Έχετε δει το πρώτο Godfather, το πρώτο Godfather. Την το πρώτη ταινία. Δηλαδή. Νονός, ναι. Το πρώτο της τριλογίας. Θυμάστε
στα πρώτα λεπτά που δείχνει τον Μάρλον Μπράντο και καλά, μικρό παιδί που έφυγε από το νησί της Σικελίας εκεί για να γλιτώσει από τη Βεντέτα, που είναι στο Ellis Island, στην ουρά που περιμένουν εκεί να πάρουν πράσινη κάρτα για να μπουν στην Αμερική κτλ. Αυτό. Έτσι, τέτοια ατμόσφαιρα. Ατμόσφαιρα Ellis Island 1905 ήταν εκείνη τη στιγμή. Και αφού ανοίγουν οι πόρτες για να πάμε προς το αεροπλάνο, διαπιστώνουμε ότι συνεχίζει να είναι με υπόστεγα ο δρόμος. Δεν είχαν ούτε καν πουλμανάκι να σε πάει προς το τέτοιο. Πήγες με τα πόδια. Δεν μιλάμε καν για φυσούνα, έτσι. Αντιλαμβάνεσαι ότι έχουμε φύγει από αυτό το επίπεδο. Έτσι, περιμέναμε ένα πουλμανάκι για να μας πάει από το gate στο σκάφος. Και ήρθε ένα κάρο, λέει. Δεν ήρθε τίποτα. Άμαξα. Δεν ήρθε. Άρο, με ένα άρο τροπία. Δεν ήρθε καν αυτό. Το σέρνανε οι ίδιοι με τις βαλίτσες από πίσω. Μ' αρέσει που μας περάσανε παιδιά από έλεγχο. Πριν μπούμε δηλαδή, όπως γίνεται σε όλα τα αεροδρόμια του κόσμου, όπως είναι οι νέες συνθήκες και τα λοιπά μετά το 2000. Πότε ήταν στην Αμερική το 1 ή 11 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, αλλά όποιος ήθελε να κάνει ζημιά στο αεροδρόμιο αυτό μετά την πύλη, ήταν τόσο χύμα με τα πόδια, παιδιά, 5 λεπτά δρόμο σχεδόν, με τα πόδια χωρίς κανέναν έλεγχο, από την πόρτα που άνοιξε με τα βρεγμένα, τα νερά κτλ. Μέχρι το αεροπλάνο, χωρίς κανέναν έλεγχο. Με τα πόδια. Πήγαινε, παιδιά, ακολουθήστε το δρόμο και θα σας βγάλει σε ένα σκάφος. Αν είναι τώρα αυτό το σκάφος που πρέπει να πάρεις και να πας σπίτι σου, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Όπου βρεις αεροπλάνο, ανέβα τη σκάλα και μπες. Γαμό ακούγεται όλο αυτό. Ήταν γαμό, όχι απλώς ακούγεται. Λοιπόν, ήταν ένα από τα εφτράπελα. Ορίστε, εφτράπελο, δεν ζήτησες. Φρέσκο κιόλας, Νικό. Ήθελα να σε ρωτήσω για εκείνη την ιστορία και εκείνο το υπόστοπο που είδα στα φωτογραφία και λέω: δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το πράγμα. Λέω: κάτι είναι με στρολάρα. Είναι πραγματικό, έτσι τελικά. Είναι πραγματικό. Αυτό πώς περνάει τον τυπικό έλεγχο ασφαλείας που χρειάζεται. Δεν ξέρω, Νικό. Ειλικρινά δεν ξέρω πώς γίνεται να σε βάζουν να δίνεσαι σχεδόν επειδή έχεις ένα μπουκαλάκι σαμπουάν μαζί σου ή υγρό τσιγάρου που είναι μεγάλο, δεν είναι τα πολύ μικρούλικα, είναι το μεγαλύτερο. Αλλά αφού περάσεις από αυτόν τον έλεγχο που υποχρεούνται να κάνουν, ας πούμε, γιατί είναι της διεθνούς, έτσι, διεθνούς ασφάλειας, ας πούμε, της υπηρεσίας, ποια είναι αυτή, η IAF, πώς λέγεται, μετά σε βγάζουν με τα πόδια να περπατήσεις, να πας 5 λεπτά στο αεροδρόμιο, συγγνώμη, στο αεροπλάνο, χωρίς κανέναν έλεγχο, χωρίς καμία έτσι, τυπική ασφάλεια. Δηλαδή το ότι δεν γίνεται κάτι σε αυτά τα αεροδρόμια, στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο, είναι θαύμα, έτσι. Ψιλοπασόκ τον κόβω τον εργολάβο πάντως. Τι Πασόκ, αυτός είναι φίλε, Πασόκ βαθύ, δεκαετίας 80. Έλα, δεν είναι έτοιμο, το φτιάξαμε, πάμε, δεν θέλει τίποτα. Εντάξει είναι παιδιά, τώρα μπήκε λίγο νεράκι μέσα, μπήκε λίγο νερό, είναι δροσιά, εντάξει δεν είναι τίποτα. Και κλιματισμού, σαν να περιγράφει από Αμάν, θυμάστε σκετσάκια του Αμάν. Ναι. Θα βγει ο τέτοιος ήταν ο Καλυβάτης με περούκα, ξέρω, και θα το πει. Έτσι μου ήρθε η εικόνα τώρα. Εν τω μεταξύ, παιδιά, οι τύποι εκεί πέρα, οι Ούγγροι, όχι Θεσσαλονίκη, μιλάμε χαλαρή και δεν τρέχει και τίποτα. Τι έχει Θεσσαλονίκη, ρε. 200 άτομα να πεθαίνουν, δηλαδή zombie outbreak μέσα εκεί, ούτε κλιματισμός, ούτε τίποτα. Μέσα σε αυτό το υπόστεγο, γιατί περί υποστέγου πρόκειται, δεν είναι τίποτα περισσότερο. Ένα υπόστεγο με λαμαρίνα από πάνω και γύρω-γύρω λαμαρίνα και από κάτω δεν είχε πάτωμα. Τρέχαν τα νερά από τον διάδρομο, σας είπα, κανονικά μέσα. Άνθρωπος που να αγχωθεί να μας εξηγήσει τι γίνεται, γιατί τίποτα. Χριστό, τίποτα. Έλα τώρα που θες και εξηγήσεις, με γουίζ πετάς. 100 ευρώ το εισιτήριο και μην μιλάς κιόλας. Τέτοια φάση. Χαλαρή. Το Humanity του Ρίκη Ζερβέζ, λέει ο Χριστός, σκέφτεται. Δεν το έχω δει, ρε, το Humanity, ρε Χριστό. Να το δω αυτό. Με τη σφυρίχτα του αεροπλάνου, λέω, όσο ακούω αυτά. Επικά λοιπόν, πράγματα. Ναι. Εσείς έχετε κανένα να μοιραστείτε κανένα τέτοιο ωραίο από ταξίδια. Και πρώτου πέρασε τα παιχνίδια που είναι. Που δεν ενδιαφέρουν κανένα, θα μας πείτε, γιατί με αυτά με ενδιαφέρουν, τι καλό φάγατε. Είπαμε. Εσύ κάτι είπε στο Web, θα μας πει και ο Θάνος. Βέβαια, ο Θάνος έτσι όπως είναι, δεν φαίνεται και πολύ καλό φάγατε. Για να δούμε. Τον κόβω να πηγαίνει στη Μπριζολερή και στη Σουβλακερή και να παραγγείλει σαλάτα μαρούλι. Όχι. Κοιτάξτε, δύο μέρες Γερμανία, επειδή ήμασταν και πολύ κοντά στο αεροδρόμιο, δεν είχε τίποτα, παιδιά. Μονογραφία εκείνη η περιοχή. Τέτοια φάση. Το μόνο που είχα να φάω ήταν ξέρεις, fast food, κάτι Burger King και ένα McDonald's. Δηλαδή, δύο μέρες την έβγαλα με μπεργκεράκι και τέτοια. Ωραία. Αλλά για να την πω στο Γιώργο. Το χοιρινό με πατάτες, φίλε, της Αιτζίαν ήταν. Περάσανε. Το καλύτερο,
Το καλύτερο φαΐ που έφαγες στο δίμερο ταξίδι. Περιμένετε λίγο, παιδιά. Συγγνώμη που διακόπτω. Επειδή λέτε για εφτράπελα και λέει ο Θάνος τώρα για το χοιρινό της Aegean στην πτήση. Σε αυτές τις πτήσεις τις φτηνές Wizz, Ryan, Easy κτλ. Όπως καταλαβαίνετε δεν έχει φαγητό. Νερό να ζητήσεις, πληρώνεις. Νερό πλέρω, να ζητήσεις, πληρώνεις. Έτσι. Λοιπόν, ήταν δίπλα μου μια κοπελίτσα, μικρούλα εντωμεταξύ. Πρέπει να ήταν μικρή-μικρή δηλαδή, τύπου 16-17 χρονών. Που πήγαινε από Βουδαπέστη Αθήνα. Και βλέπει κάποια στιγμή, μάλλον δεν ήξερε αυτή η κοπελίτσα. Και βλέπει τις αεροσυνοδούς να κατεβαίνουν με το καροτσάκι, με το, πώς λέγεται, το κάρτ αυτό τέλος πάντων. Με σάντουιτς και με τέτοια τα οποία αγοράζεις όμως. Λοιπόν, αρχίζουν και κατεβαίνουν αυτές και σε κάποια καθίσματα κάποιοι θέλουν να πάρουν κάτι και πληρώνανε. Η κοπέλα το μεταξύ δεν είχε πάρει χαμπάρι και είχε βλέπει τις αεροσυνοδούς να περνάνε από τη δική μας σειρά και να πηγαίνουν στην επόμενη και να δίνουν, ξέρω εγώ, σάντουιτς ή αναψυκτικά. Και είχε γυρίσει πλάγια με ένα βλέμμα απελπισίας του τύπου δεν θα μου δώσετε, πεινάω παιδιά, γιατί εμένα δεν μου δώσατε. Και πήγα να της πω, κορίτσι μου, δεν ξέρεις που είσαι εδώ, ευτυχώς που μπήκαμε μέσα να φύγω, να πάμε σπίτι μας. Ναι, οπότε τι χοιρινό με πατάτες λες Θάνο, εδώ σου λέω το νερό πληρώνεις. Η Aegean είναι καλή στη flight, πώς λένε, σε εξυπηρέτηση. Πολύ καλή. Η είναι κομπλέ. Πολύ καλή, πολύ καλή. Δεν είναι. Ακόμα και στο μισάωρο που ταξιδεύεις θα σου βγάλει, δεν προλαβαίνεις τα φάση, θυμού, κούκι, ξέρω εγώ, καραμέλα, ας μη μου δίνεις, αλλά φτάνει. Θεσσαλονίκη, Αθήνα που είναι 40 λεπτά μας έδωσε και αλμυρό κρακ και γλυκό και ό,τι ήθελες να πιεις, έτσι. Δηλαδή για ένα μισάωρο σου τα δίνει, εντάξει, αλλά πληρώνεις τα παιδιά που κλείσανε το δικό μου, γιατί μας καλέσανε ρε παιδί μου από την Γερμανία. Η Τεατάλικ, όταν μου στείλανε το εισιτήριο, μου στείλανε κανονικά, σαν την απόδειξη. Έγραφε τη τιμή κάτω, εντάξει, δεν ήταν φθηνό το εισιτήριο. Δεν μπορείς να περιμένεις κάτι λιγότερο όταν το εισιτήριό σου είναι αρκετά ακριβό για μια πτήση Θεσσαλονίκης-Αθήνα. Ναι, κατάλαβα τι λες. Αλλά όπως σου είπα και εγώ το Δεκέμβριο, και αν θέλετε, και η British Airways δεν έδωσε τίποτα. Αυτοί είναι ξεφτύλες. Αυτοί είναι ξεφτύλες. Το είχαμε συζητήσει και τότε. Δηλαδή ξεφτύλες είναι γελιότητες. Ναι. Ξεφτύλες. Ο Ογκόλυθος, βέβαια, και καλησπέρα στον Ογκόλυθο και στον Κωστή που είναι στο chat, έβαλε το επικό βίντεο από την ταινία Airplane που. Εντάξει, σχεδόν κάτι τέτοιο έζησα, Ογκόλυθε. Δεν θα το βάζω κάποιος. Ναι, αυτό είναι. Ναι. Σχεδόν κάτι τέτοιο. Όχι μέσα στην πτήση, λίγο πριν την πτήση, σχεδόν κάτι τέτοιο. Εν τω μεταξύ, παιδιά, συγγνώμη κιόλας που θα το πω αυτό, δεν είναι έτσι πρέπον, αλλά. Εκείνη εκεί την ώρα, λίγο πριν μπω σε όλη αυτή τη διαδικασία της αναμονής, πήγα να φάω κάτι και ήπια και ένα χυμό πορτοκάλι. Έμα. Ήμουνα μία ώρα έτοιμος να πεθάνω, απλά αυτό σας λέω. Είχα πιει καφέ, ήπια και ένα χυμό πορτοκάλι, ο οποίος προκαλεί, καταλαβαίνετε, τουλάχιστον σε μένα, έντονη διάθεση για να πας στην τουαλέτα. Και σε εκείνο εκεί το απίστευτο τριτοκοσμικό χάνγκαρ που ήμουνα και περίμενα, ήμουνα, λέω, εδώ θα μείνω, λέω, δεν υπάρχει περίπτωση, ναι, εδώ θα μείνω, δηλαδή, και εντωμεταξύ δεν τολμούσες να φύγεις από τη σειρά σου, να πεις ότι θα πάω τουαλέτα, γιατί όπως έγραψα στο Facebook, Νίκο, Νικόλα, από πίσω μου, από πίσω μου. Ναι, δεν ήταν, αυτό δεν είναι κατεφημισμό, είναι πραγματικότητα. Ήταν μια οικογένεια, όχι οικογένεια, δύο-τρεις οικογένειες Γεωργιανών, οποίοι δεν ξέρω, είχαν την εντύπωση οι άνθρωποι ότι σε αυτές τις πτήσεις μπαίνει όποιος προλάβει και οι υπόλοιποι περιμένουν την επόμενη, δεν ξέρω, ότι είναι λεωφορείο. Ο ένας επάνω στον άλλον μόνο που δεν ανέβαινε. Γι' αυτό το παρομοίασα όπως τα ζόμπι στο World War Z. Που σκαρφαλώνουν εκεί στο Ισραήλ στο τείχος, θυμάστε τη φάση. Ναι, βέβαια. Μόνο αυτό που δεν κάνανε. Δηλαδή, κάποια φάση γυρίζω, κοιτάζω μια κοπέλα, λέω τώρα να πω κάτι, ή θα βγάλουν τα Kalashnikov και θα με αφήσουν εδώ πέρα, ξέρεις, κάτω, ας πούμε. Αλλά... Να το στερεοτυπικό αστείο, γιατί. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. είναι στερεοτυπικό, αλλά με συγχωρείς τώρα, έτσι. Αφού συνέβη, δηλαδή είναι στερεοτυπικό, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Όπως επίσης ήταν πραγματικότητα το ότι με το που μπαίνω στο αεροδρόμιο, περνάω τον έλεγχο δηλαδή, στο καλό κομμάτι του αεροδρομίου που σας είπα, που είναι ανακαιρισμένο κτλ. Και περπατούσα για να πάω να βρω το gate που είναι, κάποια στιγμή ακούω φωνές. Ησυχία στο αεροδρόμιο κτλ. Καταλαβαίνετε, ακούς μόνο το βουητό του κόσμου που μιλάει. Και ακούς δύο-τρεις ανθρώπους να φωνάζουν πολύ δυνατά. Πολύ δυνατά όμως. Τι ήταν αυτοί? Έλληνες. Ναι.
τσακώνονταν ένας παππούς, ένας παππούς με έναν άλλον, για το τι θα αγοράσουν από τα duty free. Αφού του είπα να περιμένει εδώ, δεν του είπα να περιμένει εδώ! Ναι. Αφού του είπα για τα πόδια, δεν του είπα για τα πόδια. Στερεοτυπικό ρε παιδιά, αλλά είναι αλήθεια όμως. Ναι, φωνάζουν. Ωραία, ναι, για πες Νικό, έλεγες. Ναι, ότι δεν έφεγες και ένα δαμάσκινο στα καπάκια, καφέ χυμό. Φάει και ένα δαμάσκινο. Περίμενες κι εσύ. Τέλος πάντων. Θέλετε να περάσουμε τώρα για τα παιχνίδια, αφού τέτοιο. Ναι, γιατί για τα ταξίδια, στα ταξίδια αυτά για τα παιχνίδια πήγαμε. Οπότε, εκτός αν θέλετε να μοιραστείτε εσείς κανένα. Μάλλον δεν έκανε τίποτα, ήταν στη Βιπέθ. Πια πολύ στο Βιπέα, στη βιομηχανική περιοχή Αμβούργου πρέπει να είναι. Ναι, ναι. Ξεκάθαρα. Δεν πρόλαβα να δω τίποτα ρε, από το Αμβούργο. Αλλά εντάξει, το είχα δει πέρσι όταν είχαμε πάει. Τρομερή πόλη, έτσι, ακόμα και στη βιομηχανική περιοχή, ρε φίλε, τι πράσινο είναι αυτό. Παντού, παντού δέντρα, παντού πάρκα, παντού. Πολύ ωραία πράγματα. Εντάξει, στη Βόρεια Ευρώπη, ναι, στη Βόρεια Ευρώπη παίζει αυτό το πράσινο πάρα πολύ. Δηλαδή, με το πράσινο, το έχουν προσέξει. Αλλά εντάξει, δυστυχώς να ήμασταν. Εγώ ήμουν πολύ έξω από την. Ούτε για βράδυ καταφέρατε να κατεβείτε προς κέντρο, έτσι. Τίποτα. Σου λέω, πετούσαμε το πρωί, έφτασα Γερμανία μεσημέρι και είχα ένα απόγευμα ελεύθερο, το οποίο δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Έκανα μια βόλτα εκεί κοντά στο ξενοδοχείο. Αλλά είναι σχεδόν μία ώρα έξω από την, από την πόλη, από ό,τι μας είπε το παιδί στο email, οπότε δεν μπορούσα να φύγω. Θες να βγεις, όχι καριολάκι εδώ. Ξέρεις τι, εγώ πήγα ωρεξάτος, γιατί πέρυσι όταν είχαμε πάει, όχι μόνο βγήκαμε και για βράδυ, είχαμε και ωραία παρέα ρε παιδί μου, τα άλλα μέσα, τα ανθρώπους από τα υπόλοιπα μέσα. Οπότε λέω, ωραία, θα βγούμε λίγο, θα μιλήσουμε, θα γνωρίσουμε κόσμο, θα δούμε τι γίνεται στις άλλες χώρες, πώς πάνε τα site στις άλλες χώρες. Και ήμουνα ένα απόγευμα, ρε γαμώ, το ήρθα στη Γερμανία να κάτω σε ένα ξενοδοχείο, τι ωραία. Καλωδιακή. Με γερμανικές μεταγλωτήσεις. Γερμανικά όλα. Εν τω μεταξύ έχει μια ωραία. Έβαλες και German porn. Ρωτάω γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικό γι' αυτό. Κατάλαβες. Το German porn είναι. Ναι. Δεν το κάλυψε το game over αυτό. Δεν μου είπες κάτι. Να σου κόψω ένα ξενοδοχείο. Λοιπόν, να πούμε για τα παιχνίδια, έτσι, γιατί ωραία τα ταξιδάκια, περάσαμε θαυμάσια, όπως καταλαβαίνετε, έτσι, ήταν υπέροχα, αλλά είδαμε παιχνίδια πάνω σε αυτές τις, στις δύο πόλεις πήγαμε, Βουδαπέστη εγώ και Αμβούργο ο Θάνος. Θέλετε να ξεκινήσουμε από το Inquisitor που έχουμε και περισσότερα να πούμε, γιατί... Όχι, εγώ θέλω να ξεκινήσω από το Θάνο, γιατί δεν ξέρω τι παιχνίδι πήγε ήδη, να σου πω. Ωραία, θα ξεκινήσουμε από το Θάνο. Για το Inquisitor θα πούμε πολλά περισσότερα μετά, γιατί εκτός τις ώρες που έπαιξα εγώ εκεί, που ήταν πολλές. Μας δώσαν κωδικούς και παίζει τώρα αυτή τη στιγμή και ο Νικόλας και ο Νίκος. Οπότε τρεις μπορούμε να μιλήσουμε για το παιχνίδι. Θα πούμε στην πορεία γι' αυτό και πολλά ακόμα βέβαια. Έτσι, οπότε πάμε. Θάνο, για πες μας εσύ τι είδες πρώτα στο Αμβούργο, στην Dandalic που πήγες. Λοιπόν, okay. Το βασικό κομμάτι του event επικεντρώθηκε στο State of Mind, που είναι το καινούριο παιχνίδι της Daedalic, αυτό που προσπαθούν οι άνθρωποι τέλος πάντων και αναπτύσσουν εδώ και 3 χρόνια, παράλληλα με άλλα μικρότερα project, αλλά το βασικό τους κομμάτι είναι αυτό, το State of Mind. Ένα action adventure τέλος πάντων, με sci-fi action adventure, τρίτου προσώπου, με στοιχεία, ξέρετε, δανείζεται λίγο από Deus Ex, γιατί έχει να κάνει με το μέλλον και με μηχανές και με τέτοια πράγματα. Είναι αρκετά linear και αρκετά αφηγηματικό. Ωραία λέξη. Άρα δεν είναι RPG, είναι action adventure. Δεν είναι RPG, όχι, είναι καθαρά action adventure. Δηλαδή δεν μπορείς ούτε να μιλήσεις με όποιον NPC θέλεις εσύ, ούτε να... Δεν έχει καν, ξέρω εγώ, να συλλέξεις ένα... Πώς το λένε αυτό? Notes, ξέρω εγώ. Να βρεις στο χώρο πράγματα για την ιστορία του παιχνιδιού και να τα έχεις σε ένα backpack να τα διαβάσεις μετά, ξέρω εγώ. Είναι απλά ένα linear action adventure, το οποίο σε πάει από ένα σημείο στο άλλο και το μόνο που κάνεις εσύ είναι να συλλέγεις πληροφορίες μέσα από συνομιλίες με NPC. Κάποια μικρά puzzles εδώ και εκεί, τα οποία είναι εκπληκτικά εύκολα και σχεδόν, δεν θέλω να πω διάφορα, θα πω παιδικά, ναι, θα πω παιδικά, αρκετά παιδικά. Αυτό που είδα εγώ, παιδιά, ήταν ένα τετράωρο, στο οποίο είχα την ευκαιρία να παίξω λίγο στη μέση του παιχνιδιού, όπου ο βασικός χαρακτήρας προσπαθεί να σώσει τον γιο του από... Προσπαθώ να σας το πω χωρίς spoiler τώρα, έτσι, όσο μπορώ, αλλά προσπαθεί να σώσει τον γιο του
από τα χέρια της κακής εταιρείας, η οποία έχει δημιουργήσει ένα, όχι augmented, ένα virtual reality κόσμο, το οποίο ανεβάζει όλους τους ανθρώπους, ανεβάζει το μυαλό των ανθρώπων εκεί πέρα και όλοι ζουν σε αυτόν τον κόσμο, τέλος πάντων. Το συγκεκριμένο παιδί έχει μια ειδική ικανότητα, τέλος πάντων, και τον έχουν απαγάκι και τον έχουν ανεβάσει εκεί πέρα παρά τη θέλησή του και προσπαθούμε να τον σώσουμε. Αυτή είναι η βασική ιστορία, ρε παιδί μου. Αυτό το σημείο που έπαιξα εγώ επικεντρωνόταν σε αυτό, σε αυτό το πράγμα. Το να πάμε να βρούμε το γιο που μας έχουν πάρει. Δεν μου έδειξε ποια είναι η σχέση του πατέρα με του γιου, πώς ξεκίνησε. Δηλαδή δεν είχα ανάπτυξη χαρακτήρων. Μπήκα κατευθείαν με σκοπό να πάω να σώσω ένα παιδί. Το παιχνίδι που λέει ο Θάνος, παιδιά, είναι το State of Mind της Daedalic, που έχει δώσει τη νέα γενιά των adventure παιχνιδιών τα τελευταία χρόνια, Deponia κλπ. Ναι, και φοβερά RPG, έτσι. Και τα Black Arts είναι πάρα πολύ. Και τα Dark Eye, τα οποία είναι, ξέρεις, μπορούμε να συζητήσουμε. Έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Ναι, ναι. Τις αρέσουν, τις αρέσουν. Και το τέτοιο, έτσι, και το Shadow Tactics, είναι δικό της. Όχι. Δεν το έχει εκδώσει αυτή. Α, για έκδοση, ξέρω, δεν το έχει φτιάξει αυτή. Μη Productions λέγεται, νομίζω, αυτή που το έφτιαξε. Ναι, Daedalic είναι publisher. Ναι, είναι και publisher. Αυτό είναι το ότι κινείται και σε τέτοιο επίπεδο η Daedalic. Δεν φτιάχνει μόνο. Ναι, κινείται και σε αυτό Gordon, το επίπεδο. Gordon, στην πλατφόρμα, η πλατφόρμα είναι το PC. Από ό,τι είπαν, έχουν βλέψεις για κυκλοφορία σε κονσόλες. Αλλά αυτή τη στιγμή PC. Αυτό. Και τέλος πάντων, ναι, το παιχνίδι, από ό,τι μας είπαν, θα είναι γύρω στις 15 ώρες, έτσι, στη καλύτερη 20, στη χειρότερη 15, ανάλογα πώς θα το παίζετε, αλλά πραγματικά από ό,τι είδα, επειδή είναι πολύ γραμμικό και πολύ ευθεία, ρε παιδί μου, και τα puzzles του είναι πολύ παιδικά, μπορεί να μην φτάσει και στις 15. Δεν σαν πριν με τα παιδιά που έχουν μια παραπάνω εμπειρία, τέλος πάντων, με τα adventures, λένε εδώ ο Νίκος, η Νικόλ, πώς λέμε πολύ Νίκη. Πολυνίκης. Με όμικρον γιώτα στο τέλος. Η έψιλον γιώτα. Οπότε, να σε ρωτήσω κάτι εγώ, Θάνο, αυτό το παιχνίδι με τι μπορεί να σε κερδίσει? Γιατί εσύ τώρα έχεις να το πουλήσεις το παιχνίδι. Ας πω ότι έρχεσαι εδώ πέρα και μου το πουλήσεις, έτσι. Σαν Θάνος και είσαι την Daedalic. Τι θα μου πεις, δηλαδή, τι το φοβερό έχει να μου... να προσφέρει πέρα από ότι είναι η ατμόσφαιρά του, είναι η ιστορία του. Η ατμόσφαιρα, έχει κάπου να πατήσει, γιατί και τα γραφικά του είναι ok, ωραία είναι, αλλά... Τα γραφικά είναι ιδιαίτερα. Τα γραφικά δεν είναι... έχουν ένα συγκεκριμένο ύφος με γωνίες, κοφτερές γωνίες και τα λοιπά στο πρόσωπο. Δηλαδή δεν είναι τα κλασικά γραφικά που θα βρεις σε ένα παιχνίδι και πεις ωραία γραφικά. Δεν είναι realistic, δεν είναι ούτε cartoon. Έχουν ένα ιδιαίτερο σχεδιασμό, τον οποίο μας τον εξήγησαν ως εξής. Είπαν ότι... δεν θέλαμε να το κάνουμε πολύ καρτούν το παιχνίδι, να δείχνει πολύ καρτούν, γιατί δεν είναι ένα τόσο παράλογο μέλλον. Δηλαδή υπάρχει μια πιθανότητα κάτι τέτοιο να γίνει και στην πραγματική ζωή. Οπότε, επειδή δεν είμαστε ακόμα εκεί, αλλά επειδή δεν είμαστε και πολύ μακριά από εκεί, από το να ανεβάζουμε τα μυαλά των ανθρώπων σε έναν virtual reality κόσμο, δώσαμε αυτό το ύφος του ελάχιστα καρτούν γραφικών. Του VR. Ναι, του VR, ακριβώς έτσι είναι. Αυτό έτσι το εξήγησαν. Αλλά ναι, το πράγμα που σε κερδίζει στο παιχνίδι είναι η ατμόσφαιρα. Έχει κάτι ωραίους ambient ήχους και τα λοιπά. Και έχει γίνει πολύ καλή... οι ηθοποιοί, ρε παιδί μου, δεν γνωρίσαμε τους ηθοποιούς. Ούτε είναι μεγάλα ονόματα, γιατί φανταζόμαι αν ήταν μεγάλα ονόματα θα μας έλεγαν. Αλλά έχει γίνει μια πάρα πολύ ωραία δουλειά από τους ηθοποιούς που έχουν δανείσει την φωνή τους στους χαρακτήρες και σε βάζει πάρα πολύ ωραία μέσα στο κλίμα. Δηλαδή, είχε έναν τρελό έτσι επιστήμονα με μια βαριά επιβλητική φωνή που σε τρόμαζε, ρε παιδί μου. Έλεγες, εντάξει, αυτός είναι κακός, αυτός είναι villain. Πρέπει να προσέξω τι μου λέει. Και όταν μιλάει ο άλλος, επειδή είναι και adventure-άκι, σου δίνει στοιχεία. Ας πούμε, είχε να ανοίξω μια πόρτα για να μαζέψω ένα κλειδί κτλ. Το οποίο κωδικό της πόρτας μου τον έδινε ο κακός κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μου μαζί του. Mm-hmm. Βέβαια, μετά, άμα δεν το είχες πιάσει το κωδικό και πήγες του ξαναμιλούσες, σου το λέει ξεκάθαρα, ρε παιδί μου, δοκίμασε εκείνη την πόρτα, ο κωδικός είναι 3310. Εντάξει, ρε φίλε, χέσε με, άσε με να το βρω λίγο, άσε με να ψάξω. Μην τα πεις σε κανένα Μιχαλητσιάνο αυτά, θα του σηκωθεί τρίχα. Αυτό. Ναι, αλλά αυτό που σε κερδίζει είναι η ατμόσφαιρα και το... όχι τόσο η ιστορία,
γιατί έτσι την έχουμε ξαναδεί, αλλά η ατμόσφαιρα και το πώς την έχουν αποδώσει τα παιδιά μέσα στο παιχνίδι. Αυτό μου με κέρδισε εμένα. Σε τι βαθμό μπορείς να έχει να επηρεάσει την ιστορία βασικά? Μπράβο, ναι. Η ιστορία επηρεάζεται σε μικρό βαθμό, δηλαδή δεν κάθε συνομιλία που έχεις με NPC μπορείς να δώσεις τις δικές σου απαντήσεις. Αλλά μέσω δεν... διαλόγων ότι αλλάζει. Μέσω δηλαδή. Διαλόγων, ναι, ναι, ναι. Okay. Αλλά αυτά που θα απαντήσεις δεν είναι τόσο σημαντικά σε κάθε συνομιλία. Έχει τρία διαφορετικά endings, διακλαδώνεται σε τρία διαφορετικά endings το παιχνίδι, αλλά μπορεί να πω σε μια συνομιλία, ξέρω εγώ, σκότωσε τον αυτόνα και σε όλο το υπόλοιπο παιχνίδι να το παίζω καλός και να είμαι με την μεριά των ανθρώπων που δεν θέλουν να ανεβάσουν το μυαλό τους στο VR, οπότε θα καταλήξω στο καλό ending. Είναι λίγο λεπτές οι γραμμές, γιατί δεν έχει πολλά endings και δεν έχει και μεγάλη σημαντικότητα η κάθε συνομιλία που έχεις με τους NPC και η κάθε απάντηση που δίνεις, αλλά μπορείς να έχεις το δικό σου, τη δική σου πινελιά του χαρακτήρα σου, τέλος πάντων, και τις δικές σου επιλογές να τις δεις στο τέλος. Αυτό είναι το στοιχείο του, πώς το λένε, του replayability που θα σε βάλει να ξαναπαίξεις αργότερα. Αλλά δεν είναι αρκετά μεγάλο, έτσι. Δεν θα σου δώσω κάτι. Θάνο, θα έχεις ένα preview γι' αυτό, έτσι, μέσα στη εβδομάδα πάμε. Ναι, ναι. Ωραία, πιο αναλυτικά. Ωραία. Έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, να περάσουμε στο επόμενο? Να προσθέσω ότι παίξαμε και το Widget. Ένα δεύτερο mini, έτσι, μια... Νομίζω η Daedalics αυτό είναι publisher, δεν είναι ο developer του παιχνιδιού. Αλλά επειδή Widget λέγεται, ναι. Είναι στο Steam σε Early Access, αλλά μας το βάλανε να το παίξουμε γιατί ήμασταν μαζεμένοι 6 άτομα και αυτό είναι co-op παιχνίδι. Αχα. Co-op, ξέρεις, online co-op, δεν ανάγκη να το παίξουμε στην ίδια οθόνη, ρε παιδί μου, αλλά είναι διασκεδαστικό με παρέα. Στην ουσία είναι το hide and seek, είναι το κρυφτό, είναι το... Στο Call of Duty υπάρχει το ίδιο ακριβώς mode που λέγεται... κάτσε να δεις πώς το λένε... Drop κάτι, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, ο ένας παίχτης παίρνει τη μορφή ενός αντικειμένου από το περιβάλλον της πίστας και οι άλλοι παίχτες προσπαθούν να τον βρουν και να τον σκοτώσουν. Και είναι, ας πούμε, έξι χαζοί και πυροβολάνε παράθυρα, φόρτες, κουφώματα, φρούτα, σκαλοπάτια, δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε, γιατί μπορεί κάποιο από αυτά να είναι παίχτης και να έχει πάρει αυτή τη μορφή. Είναι πραγματικά σαν mini game ενδιαφέρον και διασκεδαστικό, αλλά μετά από μία ώρα που το παίξαμε, ας πούμε, έγινε κουραστικό. Εντάξει. Έχει και τα γραφικά, βλέπω, του τέτοιου, έτσι, του Sea of Thieves. Ναι, έχει αυτά τα γραφικά που είναι σαν πλαστικό, σαν πλαστελίνη. Εντάξει, okay, είναι εντάξει. Ένα ενδιαφέρον παιχνιδάκι να παίξεις με την παρέα σου ή αυτοί, ξέρεις πώς μας το πούλησε η Daedalic. Θέλουμε να σας βάλουμε να το παίξετε, γιατί το παίζουν πάρα πολλοί YouTubers και έχει πάει πάρα πολύ καλά και νομίζουμε θα έχετε πολύ ωραίο. You will have a good time, ξέρω εγώ. Θα τρελαθείτε. Οπότε ναι, παίξαμε μια ωρίτσα και διασκεδάσαμε, γιατί ήμασταν ο ένας δίπλα στον άλλον. Έβριζα εγώ τον έναν, με έβριζα ο Ιταλός στα Ιταλικά. Εντάξει, καλά περάσαμε. Οχ, 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 για πες τι σου λέγε. Μα και κάτσο, λέει. Μα και κάτσο. Και το έλεγε εσύ, μπάμπα την πούπη. Μπάμπα την πούπη. Και κόσα. Και κόσα. Πώς το πω εδώ, βγάζουμε ένα παιχνίδι το οποίο είναι κομπλέ. Και έχουμε και ένα παιχνίδι για το YouTube, γιατί έτσι πρέπει να έχουμε και ένα παιχνίδι για το YouTube, έτσι, όπως το... ναι. Αναγκαστικά, έτσι. Στάνταρ πράγμα. Κάτι να μας κρατάει στην... στον αφρό. Ωραία. Οκ. Okay. Μάλιστα. Δεν είναι κάτι πάνω από ένα απλό παιχνίδι να περάσεις ένα δύο-ωρο, τρία-ωρο να διασκεδάσεις. Εγώ γελάω με το λιάπι, λέει Μαλεζάνη. Θυμάστε το Μαλεζάνη που έβριζες, έτσι, στις συνεντεύξεις τύπου. Ναι, ναι. Και κάτσο. Και αυτή η φωτογραφία με το Alien επική. Καλά, το Alien είναι έπος, έτσι, αυτό που βάλε ο Αχταρμάς εκεί. Ιταλία. Να πούμε και καλησπέρα στα παιδιά που πήγανε πιο μετά. Ο Γκόλιθος, Αχταρμάς, ο Πάνος. Γεια σου ρε Πάνο, πού είσαι ρε φίλες, έχουμε χάσει. Παίζει Destiny, ο Πάνος Θάνο, τι κάνει? Πάνος αυτή τη στιγμή με σπαμάρει στο Destiny. Έχω ανοιχτή την κονσόλα από πίσω και παίζουνε. Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα. Ο TK Luigi λέει πώς ήταν τα γραφεία. Παιδιά, τα γραφεία ήταν, φαντάσου να πάρεις 20 φοιτητές, προγραμματιστές, ρε παιδί μου, και τους πετάξεις ένα κτίριο
τι γραφεία θα κάνουν. Θα κάνουν τέτοια χίπικες φάσεις, θα βάλουν, ξέρω εγώ, θα κρεμάσουν παντού αφίσες, θα κρεμάσουν παντού κουκλάκια, θα κρεμάσουν κάτι βραβεία, κάτι τέτοια. Κάπως έτσι χίπικα ήταν τα γραφεία τους, ρε παιδί μου. Είχε αυτό το στυλ του. Δεν είμαστε AAA studio. Δεν ανοίγεις και βλέπεις αγάλματα, ξέρω εγώ, όπως είναι της Activision. Αλλά ήταν ενδιαφέρον, ήταν πολύ ενδιαφέρον. Καλύτερα. Καλύτερα. Ωραία. Πάμε στο επόμενο μικρό στούντιο που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, όσο ο Θάνος ήταν στο Αμβούργο εκεί στην Daedalic, εγώ πετούσα προς εκεί λίγο δεξιά, λίγο δυτικά του. Βλέπω εδώ τον Αγκόλυθο μια φωτογραφία που έβαλε φοβερή για τους Ιταλούς. Έτσι, να τα στερεότυπα που λέγαμε Νίκο πριν. Λοιπόν, λοιπόν, η New York Games, παιδιά, είναι μικρό στούντιο. Από ό,τι μου είπαν τα παιδιά εκεί που μιλάγαμε, όταν είχα πρωτοπάει εγώ πριν από 4 χρόνια, ήταν 30 άτομα. Και τώρα για το Inquisitor Martyr έχουν διπλασιάσει το προσωπικό τους, είναι γύρω στα 65 άτομα που δουλεύουν εκεί. Και φαίνεται. Και φαίνεται. Είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον σεναριογράφο, τον οποίο το γνωρίζω. Έχουμε μια γνωριμία από την πρώτη φορά που είχαμε βρεθεί πριν από 4 χρόνια και μια έτσι, δεν θα πω φιλία γιατί δεν είναι φιλία, τέλος πάντων μια καλή σχέση, γιατί μιλάγαμε κατά καιρούς μέσω email, με θυμάται, με ξέρει το παιδί, και όταν βγήκαμε το πρώτο βράδυ έξω για φαγητό είχαμε κάτσει δυο μας και συζητούσαμε και του έκανα πολλές ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα για το πώς ακριβώς πήραν την απόφαση να κάνουν κάτι τέτοιο, γιατί τα παλικάρια αυτά έχουν μέχρι στιγμής 4 παιχνίδια στο βιογραφικό τους. Νομίζω δεν έχουν, αλλά έτσι δεν είναι, Νίκο και Νικόλα. Τα King Arthur. Είναι και τα King Arthur. Ναι, δεν είναι τέσσερα. Είναι τα τρία Van Helsing, το Death Trap και δύο King Arthur. Τρία. Μην είναι τρία. Τρία, ναι. Ο συγκεκριμένος, ο σεναριογράφος, Victor. King's Crusade είναι το άλλο. King's Crusade. Όχι King Arthur. King Arthur και King's Crusade, ναι. Δεν είναι δύο. Τέλος πάντων, μιλάγαμε με τον Βίκτορ και του λέω τι ακριβώς έγινε και πήρα την απόφαση να πάρετε ένα τόσο γνωστό franchise, γιατί η ερώτηση που του έκανα ήταν ότι εσείς τόσο καιρό δουλεύατε μόνοι σας, κάνατε ό,τι γουστάρατε, είσαστε φάση αυτό που έλεγε ο Θάνος τώρα ακριβώς για την Daedalic, 30-35 άτομα σε ένα γραφείο μόνοι σας, hipsters, με την καλή έννοια, hippies μάλλον, όχι hipsters, hippies, ναι. Γιατί τα παιδιά δεν είναι hipsters, είναι πιο πολύ προς το metal πηγαίνουν παρά προς τους hipsters. Μαλλιάδες. Τα πίνετε, την πίνετε. Ακριβώς, με τις μπύρες σας και τα λοιπά και κάνετε όπως θέλετε το παιχνίδι. Ακριβώς, Νίκο, ακριβώς αυτό που είπες, ναι. Μου λέει, θέλαμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Φτάσαμε στα όρια του τι μπορούσαμε να κάνουμε ως publisher και developer. Σφιχτή ομάδα, έτσι. Ναι, με τα Van Helsing. Ακριβώς, ναι. Και λέει, δεν είχαμε να πάμε πουθενά παραπάνω. Δηλαδή, πέσαμε στην περίπτωση λέει, να πάμε σε εκθέσεις και να μας ξέρει κόσμος. Ενώ τα Van Helsing πήγαν καλά, πουλήσανε, προωθηθήκανε, τα άμαθε ο κόσμος. Δεν ήταν δηλαδή obscurilles indie παιχνίδια που δεν τα ξέρει ο κόσμος. Τα Van Helsing είναι γνωστά παιχνιδάκια. Όχι γνωστά σε όλο τον κόσμο, σε όλη την κοινότητα, αλλά δεν τα λες και obscurilles. Τι είναι αυτά, ξέρω. Ακούστηκαν αρκετά. Ναι. Όχι, ναι, ναι. Το πρώτο ακούστηκε πάρα πολύ. Ακριβώς. Ναι. Και λέει θέλαμε να πάμε παρακάτω. Του λέω και πώς λειτουργήσατε ρε παιδί μου με την Games Workshop που είναι τόσο σφιχτή. Γιατί τώρα μιλάμε για τεράστιο franchise παιδιά, δεν είναι αστεία πράγματα αυτά. Όχι, είναι το ακριβώς αντίθετο Γιώργο. Δίνει παντού δικαιώματα. Ναι, πρόσεξε, δεν λέω ότι δεν δίνει. Ίσα ίσα αυτό μου είπε και αυτός. Ότι με ευκολία τους έδωσε, ειδικά μόλις είδανε ποιοι είναι και ότι έχουν ιστορικό από πίσω και περγαμηνές και τα λοιπά και καλά παιχνίδια. Αλλά στη διαδικασία του development, Νίκο, εμένα αυτό μου προξένησε την περιέργεια. Γιατί είναι πολύ σφιχτή στους όρους και στις συνθήκες. Δηλαδή, του λέω εσύ που είσαι σεναριογράφος. Αυτός ήταν ο σεναριογράφος των τριών Van Helsing, έτσι. Και είναι και ο άνθρωπος που έγραψε και το σενάριο για το Μάρτυρ. Του λέω, υποθέτω ότι για να γράψεις το σενάριο του Μάρτυρ, ξέρεις από Warhammer. Του λέω, γιατί εγώ δεν έχω ασχοληθεί, δεν γνωρίζω το σύμπαν καλά. Λίγο μελέτησα, του λέω, πριν έρθω εδώ για να μιλήσουμε. Ναι, ωραία, λοιπόν. Πώς δούλευες με αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ένα franchise δισεκατομμυρίων, έτσι, board games, video games, ιστορίες, φιγούρες. Μου λέει ήταν πολύ δύσκολο. Μας κάνανε συνεχή έλεγχο. Οτιδήποτε έγραφα, έπρεπε να πάει πρώτα εκεί, να περάσει από έλεγχο
και μετά, εφόσον μας δίναν το OK, να το βάλουμε μέσα στο παιχνίδι. Μου λέει, τολμήσαμε να κάνουμε κάποια πράγματα, να ξεφύγουμε από το lore, και σε πολλές φάσεις μας είπαν OK, μας δώσαν το OK, γιατί είδαν ότι τέριαζε στο concept. Δηλαδή, φτιάξαμε, λέει, κάποιους χαρακτήρες, όχι καινούριους. Το χιουμοράκι, ας πούμε, που έχει, δεν ταιριάζει. Δηλαδή, είναι ακριβώς έξω από το. Μπράβο. Γιατί είναι πολύ βαρύ, πολύ, πολύ dark, ρε, πολύ μαύρο. Δεν γελάει κανένας. Ακριβώς. Ναι, ναι. Λατρεύουν τον πόνο, έτσι, λατρεύουν τη μιζέρια, τη βία κτλ. Κάπως έτσι, δεν είναι. Έχει μιζερή. Είναι σαν πώς να είναι ένα διάστημα το οποίο είναι σαν ένα διαρκή πόλεμο, ρε Γιώργο, που καταστρέφονται πλανήτες. Ναι, 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 ναι. Lonely War. Ναι, ακριβώς. Ζούνε για τον πόλεμο, ναι, ναι. Ζούνε για το αίμα. Μου λέει, σε κάποια σημεία, ξέρω εγώ, κάποιους χαρακτήρες μας επιτρέψανε να τους αλλάξουμε, τους δείξαμε δείγματα, τους στείλαμε ότι θέλουμε να κάνουμε, ξέρω εγώ, την τάδε κλάση να την αλλάξουμε και να την κάνουμε λίγο διαφορετική, να την κάνουμε παραλλαγή για να μην έχουμε συνεχώς τους ίδιους εχθρούς και τους ίδιους αντιπάλους μπροστά κτλ. Και τους άρεσαν οι ιδέες μας και μας δώσαν το OK. Οπότε, λέει, θα δεις μέσα στο παιχνίδι κάποιους χαρακτήρες που δεν είναι η κλασική Marines, η κλασική Inquisitors, η κλασική, ξέρω εγώ, Chaos ή οτιδήποτε είναι Soldiers. Τους έχουμε αλλάξει λίγο για να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη ποικιλία. Ή επίσης, μου είπε ότι ήθελαν αρχικά το συγκεκριμένο παιχνίδι να έχει, ναι, Space Marines. Space Marines. Αλλά, λέει, όταν επικοινωνήσαμε. Η Αστάρτε. Ναι, η Space Marines. Ναι. Όταν, λέει, τους μιλήσαμε στην αρχή, δεν τους προλάβαμε. Μας είπαν ότι έχουν δώσει ήδη την άδεια για χρήση των συγκεκριμένων χαρακτήρων ως κεντρικούς χαρακτήρες στο Death Watch. Ναι. Οπότε η αμέσως επόμενη επιλογή που είχαμε ήταν να διαλέξουμε τους Inquisitors. Και οπότε χτίσαμε, λέει, το παιχνίδι επάνω στους Inquisitors. Και τελικά, λέει, μας βόλεψε αυτό, γιατί πήγαμε σε μια άλλη. Ακολουθήσαμε άλλο μονοπάτι που βοήθησε στην ιστορία. Είναι φοβερή, φοβερή καβλές, έτσι. Δηλαδή δεν είναι οι ιεροεξετάσεις του Warhammer 40K, είναι οι ιεροεξεταστές. Δεν είναι. Έλεγα και στον Νικόλα που παίζαμε προχτές, του κάνω ότι αν αποφασίζουν ότι ένας πλανήτης είναι heretic, απλά διαλύουν τον πλανήτη. Απλά διαλύουν. Δεν, ναι, υπάρχει, είναι, δεν υπάρχει συζήτηση. Ναι, είναι ακριβώς. Και οι ατάκες που λένε όταν σκοτώνεις, το πρόσεξα, αυτό θα το πείτε και εσείς, παιδιά, που παίξατε στην πορεία της συζήτησης, είναι και καλά τύπου Judge Dredd. Ότι σε βρίσκω, ναι, ένοχο, ναι, και σε εκτελώ. Γεια σας. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Εντάξει, όλα έχουν μια θρησκευτική και μια μυστικιστική, κατά κάποιο τρόπο, πώς θα την πούμε. Δεν έχουν. Χρειά όλα. Ακόμα δηλαδή και οι μηχανικοί, άμα δεις οι αντέπτους μηχάνικους ή βιολόγητους ή τέτοια, τα πάντα έχουν μια θεολογική, τα λένε από μια θεολογική σκοπιά. Ναι, είναι θεοκρατικός πολιτισμός, έτσι. Ναι. Θεοκρατικός πολιτισμός με τον αυτοκράτορα στο ρόλο. Με τον αυτοκράτορα, ναι. Του Θεού, ναι. Αυτό ξέρεις από πού είναι κλεμμένο, έτσι. Από πού? Ασίμοφ. Ασίμοφ. Ασίμοφ είναι, όταν το θεμέλιο ήταν στην, στη δεύτερη του φάση ανάπτυξης. Ο τρόπος με τον οποίο πήγε να επιβληθεί ήταν ότι η ανεπτυγμένη τεχνολογία πήρε μια θεολογική υπόσταση. Είχε ιερείς. Το πήραν αυτό και το Warhammer το ανέβασε, ξέρω εγώ, γιατί το έκανε ότι το έκανε. Μάλιστα. Από εκεί πιάστηκε. Παρένθεση, συνεχίζουμε. Αυτό που λέει ο Δημήτρης εδώ, αν έχει συνάφεια το μεσαιωνικό με αυτό, συνεργάτε δηλαδή κτλ. Δεν είμαι γνώστης εγώ του 4K για να σου πω, αλλά δεν νομίζω ότι. Έχει σίγουρα συνάφεια στα. Στο θρησκευτικό φανατισμό. Σε πολλά, ρε παιδί μου, στον Έμπερο, στο ρόλο του αυτοκράτορα, ναι, αλλά στα ορκ που είναι. Υπάρχουν πάλι ορκ, υπάρχουν και ορκ. Αλλά όχι. Όχι, δεν το έλεγα. Όχι, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό αυτό. Ναι. Ξέρεις τι να σου πω, εγώ δεν γνωρίζω. Καλύτερα να πω ότι εγώ θα πω ότι δεν γνωρίζω. Δεν ξέρω. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, ίδιο universe. Α, όχι, δεν νομίζω. Αλλά δεν το ξέρω, Δημήτρη, να μην σου πω και εγώ ψέματα, γιατί τον Αποστόλη έχουμε, ας πούμε, που είναι expert στο 40K. Έχει γράψει και ένα πολύ ωραίο άρθρο, ένα αφιέρωμα Αποστόλης. Ψάξτε το στα features του site. Δεν είναι και πολύ παλιό, νομίζω είναι κάτι μήνες, ίσως ένα χρόνο πίσω. Mm-hmm. Που είχε αναλυτικά το lore για το Warhammer ο Αποστόλης και είχε γράψει ακριβώς πώς έχει στηθεί. Τα εισαγωγικά, αυτά που χρειάζεται να ξέρει για αξίες που βρίσκεται. Ακριβώς. Ναι. Αυτό θα σας βοηθήσει ενδεχομένως και αν ασχοληθείτε με το παιχνίδι. Με το συγκεκριμένο δηλαδή, με το Inquisitor Martyr. Τώρα το συγκεκριμένο παιχνίδι, το Martyr, από ό,τι κατάλαβα, γιατί παίξαμε λίγο στην αρχή, έπαιξα δηλαδή ένα
πόσο να μην πω 2 ώρα, 1-1,5 ώρα την αρχή και μετά τις υπόλοιπες 6-7 ώρες που έπαιξα, 8 χοντρικά τις 2 μέρες που ήμουν εκεί, μας ρίξανε με high level χαρακτήρα. Δηλαδή η πρώτη μου επαφή με το παιχνίδι ήταν από το 0. Δημιούργησα δηλαδή έναν Inquisitor, τη γυναίκα που είναι assassin, και να σου πω την αλήθεια, μου άρεσε πάρα πολύ το gameplay της. Έχει 3 κλάσεις, έτσι. Ναι, θα τα πούμε στην πορεία. Πρώτη μας διαφωνή, έτσι, Νικόλα. Και είδα λίγο την αρχή και την ιστορία τι γίνεται. Μου θύμισε λίγο, βέβαια, εννοείται ότι δεν έχει καμία σχέση, απλά έτσι σαν παραπομπή το κάνω αυτό. Μην το πεις. Με το Event Horizon. Όχι, 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 με το Event Horizon, δηλαδή με το Μάρτυρ. Το Μάρτυρ είναι ένα σκάφος ναός, μοναστήρι. Είναι ένα σκάφος το οποίο είναι μοναστήρι, το οποίο έχει εξαφανιστεί για αιώνες. 4.000 χρόνια, νομίζω. Κάτι τέτοιο. Είχε εξαφανιστεί και εμφανίστηκε πάλι, και έχει μέσα κόσμο. Έχει μέσα κόσμο. Τώρα, τι κόσμος είναι αυτός και τι ακριβώς παίζει με το συγκεκριμένο σκάφος, πού πήγε, τι έφερε μαζί του και τι ακριβώς παίζει πίσω από το σενάριο, είναι καθαρά και θέμα γραφής. Δικός και να το ανακαλύψετε. Ναι, 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 ναι. Ωραία στημένο είναι. Φαίνεται ότι είναι, τα παιδιά έχουν αποκτήσει μια εμπειρία. Όχι μια εμπειρία, μια μεγάλη εμπειρία από τα Van Helsing. Ναι. Ναι, φαίνεται πιο όριμο, πιο καλά στημένο, πιο καλή ανάπτυξη φαίνεται ότι έχει από το Van Helsing. Το voiceover είναι πολύ καλύτερο από ό,τι είδα εγώ μέχρι στιγμής, από τα προηγούμενα παιχνίδια τους. Γενικά φαίνεται ότι έχει πέσει πιο πολύ χρήμα, έτσι, σε σχέση με τα Van Helsing, και νομίζω είναι λογικό γιατί αποκλείεται να το τρέχουν μόνοι τους. Υπάρχει Games Workshop από πίσω που επιτηρεί το project, υποθέτω θα χρηματοδοτεί κιόλας. Οπότε η πιο καλή παραγωγή φαίνεται σε πολλά σημεία, τουλάχιστον από αυτές τις ώρες που είδα εγώ. Θα μας πει τώρα και ο Νίκος και ο Νικόλας, γιατί έπαιζαν το Σαββατοκύριακο. Οπότε θα... Ναι, αρκετά. Εγώ τι θέλω να σου πω, πρέπει να το βάλουμε σε μια βάση. Καταρχάς, ένα action RPG κατά τη γνώμη μου, όπως τύπου Diablo, τύπου Martyr, κρίνεται κατά μεγάλο βαθμό από το endgame του. Δηλαδή πρέπει να φτάσει endgame για να δεις τι έχει να πάρει. Η καμπάνια και οτιδήποτε τέτοιο θα παίξει θα είναι κάποιες ώρες, 30-40, μετά είναι που ξεκινάει, που είναι το loot hunting. Οπότε τη μισή κριτική πρέπει να την κρατήσουμε για εκεί πέρα. Κατάλαβες τι εννοώ, έτσι. Διότι οι παίχτες που θα μείνουν να παίξουν θα ασχοληθούν με το endgame και τι έχει να προσφέρει μετά τις 100 ώρες. Ναι. Όπως αυτή που... και το Diablo, για να κάνουμε μια... να δώσουμε ένα παράδειγμα. Εγώ δεν έχω μεγάλη εμπειρία από το Diablo 3, διότι και έτυχε να μην το παίξω. Βελτιώνεται, ένα χρόνο βελτιωνόταν και γινόταν βέβαια. Δηλαδή θέλει λίγο προσοχή με αυτά τα παιχνίδια, γιατί είναι ζωντανοί οργανισμοί, δεν είναι το πετάνε μέσα και άντε τέλειωσε. Προσθέτουν πράγματα, αλλάζουν τις ισορροπίες, το τέτοιο, το ένα το άλλο. Να πούμε κάποιες μεγάλες διαφορές. Τώρα, γιατί χρησιμοποιούν το Diablo 3, διότι με τον ένα άλλο τρόπο όλοι το έχουμε δει, ή το έχετε δει, γνωρίζετε. Είναι πολύ πιο αργό το Martyr. Δηλαδή είναι πιο αργό και όχι μόνο στο leveling up, αλλά είναι και στο gameplay αρκετά πιο, ναι, είναι πιο, πιο τακτικό. Και επίσης μην περιμένετε ανά 10 λεπτά να σας ανταμείβει. Δεν θα σας ανταμείψει ούτε επειδή δεν θα πάρεις XP συνέχεια, θα πάρεις να τελειώσεις την αποστολή, δηλαδή μέχρι κάθε μόμπ που σκοτώνεις, ούτε θα πάρεις το loot που σου ταιριάζει. Ούτε loot είχε πολύ. Μπράβο, είναι καλά που το λες αυτό. Δεν είχε πολύ loot. Ναι. Γι' αυτό να το προετοιμά, έτσι θα είναι το παιχνίδι. Για αρχή. Τώρα, από εκεί πέρα, Νικόλα, τι μας άρεσε, τι δεν μας άρεσε, έτσι. Και Γιώργο, και εσύ συμπληρώνεις φυσικά, γιατί εσύ είδες και πιο high level game. Ναι. Εγώ να πω λιγάκι, επειδή μία μικρή προσθήκη μόνο και ξεκινάτε, φυσικά, ότι οι σαραντάριδες που μου έδωσαν να παίξω ήταν, μου δώσαν σαραντάρι και assassin και psyker και τον, πώς λέγεται ο τρίτος, που είναι Crusader. Tank. Που είναι tank. Crusader, ναι. Ο Crusader. Ναι. Το παιχνίδι με τους σαραντάριδες που μου δώσανε, ανέβαζε ταχύτητα, δηλαδή δεν ήταν τόσο αργό όπως στην αρχή. Τώρα δεν ξέρω τι έγινε με τα perks και γιατί ήταν τόσο πιο γρήγοροι οι χαρακτήρες, οι σαραντάριδες, εννοώ. Έχει movement speed. Ναι, αυτό. Ναι, έχει skill. Ναι, ναι. Και skill έγινε πιο γρήγορο το παιχνίδι, δηλαδή, ναι, στους σαραντάριδες. Όχι Diablo, δεν έγινε όπως όταν έχεις χαρακτήρες max level στο Diablo, τόσο γρήγορο, αλλά πιο γρήγορο από ότι όταν είσαι στην αρχή. Έτσι, από όταν ξεκινάς δηλαδή και είσαι level 5-10. Φαίνεται μάλλον ότι
είναι κάπως πιο αργό από τον Diablo, κατά το αν φανταστείτε ότι γίνεται και tactical βέβαια, μια κινήσεις. Απλά φαίνεται και από το ότι έχουν βάλει σύστημα κάλυψης, που εγώ σε τέτοιο παιχνίδι βασικά δεν έχω ξαναδεί. Όχι, πρώτη φορά κάλυψης. Είναι. Και δεν ξέρω πώς το χρησιμοποιήσεις. Εγώ μέχρι στιγμής δεν έχω βρει κάποια... Όταν κάνω retreat. Ιδιαίτερη. Ναι. Για παράδειγμα, έχω βάλει πολύ ελάχιστα, ας πούμε. Είναι με τα οποία όταν είμαι σε cover παίρνω συν 15% στο HP. Είναι λίγο κυμικιά. Εμένα δεν μ' άρεσε, παιδιά. Είναι αυτό. Αλλά να το χρησιμοποιήσει σαν cover based, σαν να παίζει Gears of War, ας πούμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν φαντάζομαι κανένα δεν ξέρω, το παίξει ναι. με αυτό το στυλ. Οι long range τη χαρακτήρα, Νικόλα. Άμα ναι, δεν επιτρέπει να μιλήσει ο κύριο. Ναι, παίρνουν εκεί πέρα. Αλλά και ο χαρακτήρα που έχω εγώ είναι. Είναι subclass, έχουμε διαφορετικό με τον Νίκο. Έχουμε πάρει και ίδιο το Crusader, αλλά ο Νίκος έχει πάρει discipline. Πιο πολύ tank. Disciplines λέγονται, ναι. Τα subclass λέγονται disciplines. Και εγώ έχω κάπως πιο ελβετικό σουγιά, ας πούμε, και σπαθιά και πυροβόλα όπλα μακριά. Πάω κάτω τα ίδια πέραν, απλά είναι λίγο έχει πιο πολύ. Έχει κόπ, παιδιά, να πούμε έτσι. Γιατί. Τέσσερις παίχτες. Ναι, έχει κόπ. Ναι. Περιέργως δεν έχουν βάλει κόπ στο campaign. Το campaign. Αυτό το ρώτησα αυτό και μου το είπανε. Να σας πω, παιδιά, μου είπανε με τον σεναριογράφο μιλούσα επίσης, με τον Βίκτορ, και γιατί η συζήτηση αυτή που κάναμε δεν έμεινε μόνο στο δικό του παιχνίδι, πήγε γενικότερα στη βιομηχανία, όπως καταλαβαίνετε, γιατί το παιδί πλέον είναι πάρα πολύ έμπειρο, έχει στο βιογραφικό του πολλά παιχνίδια, και τον ρώτησα την άποψή του για πολλά πράγματα που κρατούν εκεί έξω. Δηλαδή κάποια παιδιά, ας πούμε, της Neocore που βγήκαμε έξω, Volta και τα λοιπά, παίζουν μανιωδώς Fortnite, PUBG και Destiny. Ναι, και κάποια άλλα παίζουν μόνο single player παιχνίδια. Δηλαδή έχουν απ' όλα. Τέλος πάντων, μου είπε ότι αγαπάει πάρα πολύ τα single player story driven παιχνίδια και ήθελε να το μοιράσει το Martyr σε δύο κομμάτια. Να υπάρχει ένα campaign στο οποίο θα είναι story driven για έναν άνθρωπο να γουστάρει να παίζει μόνος του και να δει το story, την ιστορία. Γι' αυτό δεν έβαλαν τα co-op missions στο campaign. Φτιάξαν ένα ολόκληρο έξτρα παιχνίδι, σε εισαγωγικά έξτρα παιχνίδι, τέλος πάντων ένα κομμάτι του παιχνιδιού, για να παίζεις co-op, αλλά δεν ήθελαν την εμπειρία, την single player, να την πειράξουν καθόλου. Οπότε το άφησαν καθαρό αυτό. Γι' αυτό είναι το λόγο... Πολύ έτσι. Δύσκολη η ισορροπία που πάνε να κάνουν όμως. Το θέμα είναι ότι... έχει το campaign, έχει 6-7 αποστολές και μετά μπαίνεις στο co-op κομμάτι. Το θέμα είναι ότι όταν μπει στο σημείο που είναι το co-op, συνεχίζει και έχει single player αποστολές. Οπότε είναι λίγο περίεργο το να μπαίνει μία στο single player, μετά αν θες να παίξει co-op. Τώρα. Είναι λίγο είναι παράξενο σαν δομή. Ναι, ναι, ναι. Αλλά κάτσε λίγο πρώτα εγώ να τελειώσω αυτή την campaign αποστολή. Κάτσε να την κάνω κι εγώ γιατί έτσι είναι. Είναι λίγο παράξενο σαν δομή. Είναι στιγμή που είναι έτσι οι αποστολές αυτές που σηκώνουν co-op. Δεν είναι κάτι διαφορετικό, ας πούμε, που λες. Okay, δεν μπορούσα να. Ναι, δεν είναι λίγο αποφιλειωμένο αυτό που σου είπε. Εντάξει, εγώ διαφωνώ. Γιατί μπορεί να σου πετάξει και τον άλλον μέσα. Εντάξει, παίξει το και μόνο, θα παίξει και με έναν φίλο μα. Δεν πειράζει. Γιατί να μην είναι αναγκαστικό θα ήταν πρόβλημα. Αν αναγκαστικό το online θα ήταν. Τώρα έτσι να μην καταφέρνω να μην του ταιριάξει και σενάριακά. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά εγώ θα την ήθελα. Η απάντησή του σε αυτό ήταν, γιατί τον ρώτησα, όπως καταλαβαίνεις, αυτό ακριβώς που είπες τώρα, ήταν ότι έχει να κάνει καθαρά με την εξέλιξη του σενάριου και το τι συμβαίνει στο τέλος. Και μου λέει, θα δεις γιατί δεν μπορούσαμε να βάλουμε co-op. Έτσι μου είπε. Okay. Τώρα δεν ξέρω αν όντως δικαιολογείται. Θα σκοτώνεται, λέει ο χαρακτήρας, θα κάνει reset. Δεν ξέρω αν θα δικαιολογηθεί όντως από αυτό που λέει, αν δηλαδή όντως υπάρχει βάση ή απλά ήταν μια δικαιολογία. Εμένα μου είπε πάντως ότι από αυτά που συμβαίνουν και ειδικά προς το τέλος του παιχνιδιού δικαιολογείται το γιατί το campaign πρέπει να έχει ένα χαρακτήρα. Αυτό μου είπε, έτσι. Πάντως μετά στις random generated αποστολές, αφού τελειώσει οποιοδήποτε την campaign, παίζεις κανονικά με το καμπάλ σου, με το πάρτι σου, δεν υπάρχει το καμπάλ. Καμπάλ είναι αυτό που λέμε, ας πούμε, σαν κλάν, έτσι. Το guild, ναι. Έχουν βάλει πολλά πραγματάκια μέσα. Δηλαδή έχει και crafting, έχει και στόχους για τον guild, έχει και δικές σου random αποστολές, άμα θες να φτιάξεις ξοδεύοντας πηγές. Όλα τα μικρά τα οποία... Επειδή μου εμπλουτίζουν με ένα τέτοιο παιχνίδι. Ναι, υπάρχει. Mini campaigns μετά. Mini campaigns, αποστολές που έχουν χρονικό περιορισμό ή μπορείς να τις χρηματοδοτήσεις, να τις επηρεάσεις, να επηρεάσεις την εξέλιξή τους. Όλα αυτά υπάρχουν. Και έχει ένα χαόδι ηλιακό σύστημα. Μεγάλο, πολύ μεγάλο. Αυτό είναι που σας έλεγα ότι μοιάζει με το Mass Effect και μ' άρεσε εμένα έτσι όπως ήταν. Αυτό σου είπανε κάτι αν.
αν έχει ριζικές αλλαγές, ας πούμε, από ηλιακό σύστημα σε ηλιακό σύστημα, σου είπαν πληροφορίες για το πώς λειτουργούν οι πλανήτες και αυτά. Εγώ γιατί πήγα σε πολλούς. Γιατί θέλησαν να βάλουν τόσα ηλιακά συστήματα και όχι, ας πούμε, ένα με πάρα πολύ ράντο, όπως το λέω. Όχι, δεν είπαν γι' αυτό. Εγώ πάντως πήγα σε διάφορα συστήματα, γιατί όταν ήμουν σε level 40 είχαν ανοίξει πολλά, είχαν σχεδόν όλα από τα διαθέσιμα, τέλος πάντων, που είχαν σε αυτή την έκδοση. Γιατί να επαναλάβουμε ότι δεν ήταν η τελική έκδοση, να το πω πιο σωστά, αυτή που έπαιξα εγώ και αυτή που παίζουν τα παιδιά, έτσι. Μπίτα, παίζουμε, ναι. Είναι η πιο πρόσφατη. Το πιο πρόσφατο build που έχουν. Λίγο πριν την τελική, λίγο πριν το έτοιμο. Την τελική εννοώ του launch, έτσι, γιατί αυτοί συνεχώς θα το φτιάχνουν. Το παιχνίδι κυκλοφορεί στις 4-5 του μήνα, αλλά είναι βέβαιο ότι θα βάζουν πράγματα και θα διορθώνουν για καιρό ακόμα. Πολύ ποικιλία. Δηλαδή, άλλο terrain, άλλοι χάρτες, άλλο περιβάλλον. Mm-hmm. Αυτό είδα εγώ σε πρώτη φάση από τις επιλογές, τόσα ηλιακά συστήματα, τόσα sectors, space sectors που είχε και κατά συνέπεια ηλιακά συστήματα, πλανήτες, δορυφόροι, σκάφη γύρω από τους πλανήτες, βάσεις διαστημικές κλπ. Πολύ ποικιλία, δηλαδή πλανήτες με χιόνια, πλανήτες, ξέρω εγώ, καταλαβαίνετε τώρα, το κλασικό. Και το απαραίτητο lore από δίπλα, δηλαδή ο κάθε πλανήτης αν είναι αγροτικός, αν είναι βιομηχανικός, το έχουν προσέξει αρκετά, όπως και έχουν προσέξει και την ιστορία, η οποία προχωράει φάση σαν να κάνει ο Inquisitor σας, πώς την λένε, έρευνα. Μαζεύει clues από πίστα σε πίστα και βγάζει με ένα πόρισμα στο τέλος μια λύση του. Είναι ωραίο. Αυτό ωραίο. Ναι. Ωραίο το έχουν κάνει. Ναι, ναι. Επίσης έχει και εκείνες εκεί τις random missions που είναι τα mini campaigns που τα λέει, σας ξεκινήσω. Αυτά λέει. Αυτά, ναι, ναι. Τα οποία συνεισφέρουν στο story γενικότερα, δεν είναι εντελώς άσχετα, σαν side quests, από ό,τι κατάλαβα. Ναι, έχει κανονικά, έχει κάποια που γίνεται random generated, που σου δίνει αυτή την επιλογή, αλλά έχει και κάποια που είναι σαν side αποστολές κανονικές. Το θέμα είναι ότι χάνεσαι λίγο στη μετάφραση, ειδικά με δομήνες από Warhammer, γιατί είναι τα κείμενά τους γεμάτα με αυτά τα περίεργα λατινικοειδή ονόματα, μπορεί να χαθείς. Ευτυχώς όμως, τι έχει προνοήσει, μόλις τελειώνει την κάθε αποστολή σου κάνει ένα summary. Πολύ έξυπνο αυτό. Αυτό άμα ξαναμιλήσει μαζί του Γιώργου, πες του μπράβο, ότι δεν σε αφήνει. Σου κάνει ένα σάμαρ και βλέπει τι έκανε εγώ, ρε παιδί μου, τόσες 8 αποστολές που έβγαλα. Διάολε, τι συμβαίνει. Μ' άρεσε αυτό πάρα πολύ. Να πούμε ότι. Εντάξει. Τα skills, μάλλον το build σου, βασίζεται κυρίως στην ανάδειξη των passive ικανοτήτων. Δεν παίρνει active skills. Πολύ σημαντικό αυτό. Δεν ξεκλειδώνει skills μεγαλώντας. Τουλάχιστον ο Μελί, δεν ξέρω ο Σάικερ αν έχει. Αυτόν θα παίξω εγώ στο κανονικό παιχνίδι. Και από εκεί και πέρα, τα skills είναι, βασίζονται στο όπλο που κρατάει ο χαρακτήρας σου και έχεις δύο set από όπλα στο loadout σου κάθε φορά. Αμένα αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, Νίκο, να σου πω την αλήθεια. Γιατί σε όλα τα builds μου, σε όλους τους χαρακτήρες μου, εκτός από έναν που μου είχαν δώσει εκεί, δηλαδή είχα 6-7 διαφορετικούς. Δηλαδή δεν έπαιξα σε ρί το παιχνίδι με ένα χαρακτήρα. Άλλαζα συνεχώς για να δω τα builds. Σε όλους είχα βάλει από ένα ranged και ένα melee set, ώστε να παίζω δηλαδή και με το cover, να εκμεταλλεύω τέλος πάντων ό,τι είχε το παιχνίδι να δώσει σε αυτό το τομέα. Αυτό με να μ' άρεσε. Όταν δυσκολεύεις το επίπεδο, γιατί ο εξοπλισμός σου έχει κατά κάποιο τρόπο τύπου Vermintide, Νικόλα. Δηλαδή αθροίζεται η ποιότητα του εξοπλισμού σου και σου βγάζει, έχεις 300 εξοπλισμό. Ανάλογα με τη δυσκολία της πίστας που θα δοκιμάσεις, θα πάρεις κάποια bonus και κάποια ή αντίστοιχα κάποια penalties. Τα οποία σχετίζουν με τη δυσκολία της πίστας. Φερρυπίν, αν είσαι 30 πόντους κάτω από τη δυσκολία της πίστας, θα κάνεις 10% λιγότερο damage, θα τρως 15% παραπάνω damage. Εκεί πέρα πρέπει να χρησιμοποιήσεις και τις δύο τακτικές, Γιώργο. Πολύ σωστά. Δηλαδή πρέπει να παίξεις και μελί, να κάνεις το πιστοχώρηση, να αλλάξεις το set και να παίξεις από εκεί πέρα ρέτσι μέχρι να κάνεις recuperate. Ναι. Μαζί με την μία ability της στολής, τη μία ability του. Πώς την λένε εσείς. Αυτή τη ασπίδα, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, μια αμυντική ability που σου δίνει και κάτι ακόμα, δηλαδή 6 σύνολο. 6 έχει ανά κάθε loadout, κάπως έτσι βγαίνει. Εντάξει, ούτε πολλές ούτε λίγες. Αλλά γενικώς. 6 εγώ, παραπάνω βέβαια, φυσικά, επειδή έχει και το άλλο όπλο. Οπότε μοιάζει, ας πούμε. Ωραία. Και, εγώ και επειδή έχουν βάλει ένα ωραίο σύστημα ότι κάθε φορά που παίρνει level, αν όχι σε κάθε level, ανά δύο level, σου ανήκει μια νέα κατηγορία όπλων, μπαίνει και δοκιμάζει κάτι καινούριο. Για παράδειγμα, εγώ τώρα πήγα στο τρίχυρο αλυσοπρίων, το οποίο Νικόλα κόβει, το οποίο είναι απολαυστικό. Το τρίχυρο αλυσοπρίων, το μονό αλυσοπρίων ήταν σε φάση
προϊονάκι, τίποτα. Προϊονάκι, για το ψωμί αυτό τελικά. Το δίχτυρο στο οποίο έχει μια, μια κίνηση αλανίου όπου κάνει μπροστά βήματα τάκ, 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 τάκ. Ξέρεις, το κουνάς σε φάση νίντζα, περνάς ανάμεσά τους. Η οποία είναι απολαυτική να ξεκυλιάζει ο δαίμονες. Τι να κάνουμε. Αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση, ρε Νίκο και Νικόλα. Το λέω στα δύο παιδιά που παίζουν το παιχνίδι και καταλαβαίνουν τι εννοώ. Μου άρεσε η διαφορετικότητα στο κάθε loadout. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν παίρνεις flamethrower, το δεύτερο, η δεύτερη κίνηση που έχει, εκτός από την πρώτη που πατάς και απλά φτύνει φωτιά το φλογοβόλο σου, αυτομάτως πηγαίνει το χαρακτήρα χωρίς να κάνεις τίποτα εσύ. Γάματι κίνηση. Αυτό βήματα, βήματα προς τα πίσω. Ε? Μας άρεσε. Και το πολυβόλο το έχει αυτό. Ναι. Το έχουν κάποια όπλα, πολύ έξυπνο. Ναι. Γενικά, κάθε loadout σου δίνει άλλη αίσθηση. Τουλάχιστον όταν είναι, μιλάμε για τελείως διαφορετικά όπλα μεταξύ τους, έτσι. Τα έχουν πάει πολύ καλά σε αυτό. Ναι, αλλά αλλάζω συνεχώς νόμι μεταξύ του μελί και του πυροβόλου όπλου. Γιατί στην αρχή το έπαιζα με πυροβόλου όπλο, οκ, κάνει τα μας καλύτερα. Παίρνω μετά. Να καλύψουμε λίγο τον Gordon που το παιδί δύο. Γεια σου, ρε Gordon. Καλό βράδυ, ρε φίλε. Ευχαριστούμε για την παρέα. Να είσαι καλά. Παίρνω μετά τον Great Sword, το κρατάει με τα δύο χέρια τη σπάθα τη μεγάλη. Αρχίζει κόβει δεξιά-αριστερά. Λέω εντάξει, μάπα τα πυροβόλου όπλα. Ξέρω εγώ με τη σπάθα απλά κόβει. Προχωράω, level, παίρνω το φλογόλο. Θερίζει αυτό. Δηλαδή προχωράει το παιχνίδι και σε κάνει ανακαλύπτεις άλλα όπλα που παίζουν, ανακαλύπτεις διαφορετικές ακτικές που λειτουργούν σε διαφορετικά σημεία. Ειδικά κιόλας αν παίζεις με άλλο άτομο ή άλλα άτομα, που ο καθένας πλέον μπορεί να αποκτήσει και διαφορετικό ρόλο τι να κάνει στη μάχη. Οπότε νομίζω θέλει, βέβαια, αυτό που λέει ο Νίκος, θέλει ώρες για να δεις πώς θα λειτουργούν οι ισορροπίες. Είναι αργό. Και αυτά. Δεν ξέρω, θα κάνει καλό στο παιχνιδικό όλο αυτό. Για τα. Είναι κάτι το οποίο. Για ισορροπίες στα ίδια τα όπλα, δηλαδή μεταξύ laser και ένα άλλο pulse που έχει, δεν ξέρω αν τα έχουν πετύχει ακόμα. Νομίζω πόσο έχω δεν το έχουν πετύχει. Αλλά τουλάχιστον νομίζω ότι έχουν πετύχει ισορροπίες μεταξύ μελί και πυροβόλων όπλων. Mm-hmm. Να μην λες δηλαδή ότι το ένα υπερτερεί και δεν υπάρχει νόημα να χρησιμοποιήσει την άλλη κατηγορία. Και Γιώργο, να μας πεις αν μπορείς. Νικόλα, τελείωσες. Ναι. Αν έπαιξε το Σάικερ, αυτός φαίνεται ο πιο ενδιαφέρον χαρακτήρας από όλους, που είναι λίγο πιο. Δεν μπορούσα να παίξω. Έπαιξα με τον Σάικερ, δεν μπορούσα να παίξω. Από ό,τι κατάλαβα, αυτός είναι. Πιο πολύ micromanagement έχει αυτός. Ναι, και είναι hardcore. Είναι hardcore. Mm-hmm. Εμένα μου είπαν κιόλας ότι ο beginner είναι ο assassin ή assassin πιο σωστά. Αλλά μπορεί να είναι και άντρας, μπορεί να είναι και άντρας, δεν είναι, γιατί έτσι δεν είναι. Νομίζω μόνο γυναίκα είναι. Ή μόνο γυναίκα. Για εσάς είναι μόνο. Μόνο γυναίκα, δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Ότι είναι beginner και ότι το πιο δύσκολο είναι ο Σάικερ. Και έπαιξα έναν Σάικερ μου είχαν δώσει. Είχα τρεις Assassins, δύο Crusaders και έναν Σάικερ. Δεν τα κατάφερα, παιδιά, με δυσκόλεψε πάρα πολύ. Πάρα πολύ, έφαγα πολύ ξύλο με αυτόν. Σαραντάρης και αυτός με πολλά loadouts στα ίδια level, στους ίδιους χάρτες. Δεν μπορούσα, δεν ξέρω, ίσως να είναι. Εντάξει, αν τον είχες μάθει από μικρό το χαρακτήρα, μπορεί να μην είχες πρόβλημα. Τώρα μπορεί, σε πετάνε 40 χαρακτήρα, κάστερ είναι δύσκολη. Ναι. Δεν ομελεί, ρε παιδί μου, θα μπεις και αν πατήσεις το αριστερό κουμπί, κάτι θα κόψεις. Ναι. Γεια σου, Πολέ. Είναι πιο εύκολο όμως. Ναι. Να πούμε πάλι, επειδή μπήκανε παιδιά μετά στη συζήτηση, εδώ και περίπου μισή ώρα. Μιλάμε για το Warhammer 40K Inquisitor Martyr, για το διαμπλοειδές Dungeon Crawler Action RPG της New Core Games, για το οποίο είχα πάει εγώ την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουδαπέστη και έχουν και κωδικούς τα παιδιά, ο Νίκος και ο Νικόλας, και παίζουν αυτές τις μέρες. Πάντως είναι το παιχνίδι. Είναι πολύ φροντισμένο. Εντάξει, βέβαια έχει κάποια bugs άσχημα. Δηλαδή οι χάρτες δεν φορτώνουν καλά, κρασάρι. Okay, αυτά. Αλλά δεν μπορώ. Ναι. Δεν αξίζει είναι beta, να τα κριτικάρουμε, εφόσον έχουμε beta έκδοση. Ναι. Και κάτι που με ενόχλησε, Νικόλα και Γιώργο, ήταν πως τα τρία disciples. Δηλαδή παίρνει τον Crusader ή τον Assassin, όχι τρία disciples, έτσι πως θα τα πούμε. Τρεις υποκλάσεις. Αυτές μεταξύ τους δεν ξεχωρίζουν. Επί της ουσίας. Μπορείς να μπεις στην άλλη την κλάση και να πάρεις τα αντικείμενά της, καταλαβες. Ναι. Πώς θα μπλέξεις. Δεν είναι ξεχωριστή. Απλά σου δίνει ένα αρχικό μπούσιο. Ναι, μάλλον έτσι το πάει. Ναι, παίξε έτσι. Και ένα τεράστιο μειονέκτημα. Στείλ τους mail, Γιώργο, κάνει petition. Δεν έχει respect. Δεν έχει respect και μάλιστα το respect το παίρνεις βρίσκοντας random loot στις πίστες. Αυτό είναι απαράδεκτο. Κάτσε, δεν είχε respect. Νομίζω.
αντικείμενα βρίσκεις και το κάθε αντικείμενο σου δίνει τη δυνατότητα ναι. να κάνεις respect ένα skill tree που τα skill tree είναι 10 διαφορετικά. Γιατί μου έχει κάτσει στο μυαλό ότι υπάρχει ένας χαρακτήρα. Όχι, όχι με αντικείμενα. Εκτός αν αλλάξουν κάτι τελική έκδοση. Κάπου είδα... Α, όχι. Για άλλο παιχνίδι μιλάω. Έπαιξα το Σαββατοκύριακο με την κόρη μου, ένα άσχετο παιχνίδι. Το οποίο είχε respect. Ναι, άσχετο. Ναι. Δεν το θυμάμαι αυτό, ναι. Δεν το θυμάμαι. Ένα αντικείμενο. Δεν έχει καθόλου respect. Chat το λέγαμε. Αυτό είναι κακό. Αυτό είναι κακό διότι είναι παιχνίδια τα οποία πρέπει να πειραματίζεσαι. Να δεις αν σου κάνουν ειδικά όταν έχεις μαζεύεις πόντους, ναι. Εντάξει, Νίκο, δεν το ξέρουμε αυτό βέβαια. Γιατί μπορεί αργότερα ο Βέντορ ας πούμε, να τα βγάζει σουριδό και μπορεί, να. Ναι. Ναι, τα αντικείμενα. Οπότε. Αλλά ναι, χρειάζεται ένα τέτοιο και γιατί ανεβαίνει λίγο βασανιστικά και level και υπάρχει τρελός αριθμός από skill trees. Δηλαδή, άμα σε κάποιο σημείο πεις έκανα εγώ χαζομάρα τις τελευταίες 15 ώρες, κάτι θα πρέπει να σου δίνει το ελεύθερο έτσι να αλλάξεις τα skill points σου. Δηλαδή και skill tree και ξεχωριστά attributes που τα παίρνει βγάζοντα τις πίστες και perks τα οποία παίρνει. Πολύ έχει πράγμα, ρε παιδί μου. Έχει πράγμα. Δεν είναι δύσκολο το level να κατανόησεις, καταλαβαίνεις, έτσι. Τι κάνεις. Ένα μηχανισμό, άμα θέλετε και θέλετε να κλείσουμε, να προσθέσουμε κάτι άλλο, γιατί μιλάμε και πολύ ώρα για το παιχνίδι. Ναι, ναι. Έχουμε και review μετά. Υπάρχει και ένα τέτοιο μηχανισμό, το suppression. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό, που είναι με ένα τύπου σαν armor στο χαρακτήρα, το οποίο όμως όσο πέφτει, καταρχάς κόβει λίγο από το damage που τρώει γενικά ο χαρακτήρας στη ζωή του, αλλά δεν αυξάνεται με το damage mitigation της ζωής. Πάμε τώρα σε... Ναι. Ας αφήσουμε αυτό, ναι. Όσο πέφτει, ο χαρακτήρας σου χάνει. Δηλαδή, όταν είναι πράσινο είσαι κομπλέ, όταν γίνεται κίτρινο γίνεται αργός ο χαρακτήρας και όταν γίνεται κόκκινο υπάρχει μεγάλη πιθανότητα πάθει stun, να στανιστεί κάτι τέτοιο. Διάφορες debuffs. Πολύ και αυτός ωραίος μηχανισμός. Ναι, καλό είναι. Και δηλαδή κάτι... και σε εχθρούς αυτό. Ναι. Και όπως καταλαβαίνετε, από εκεί πέρα παίζουν και πολλά αντικείμενα βάσει αυτού. Δηλαδή, ποιο όπλο θα το ρίξει παραπάνω, θα του κάνει παραπάνω suppression, αντί για κανονική ζημιά στη ζωή και διάφορα τέτοια. Ναι, η αλήθεια είναι. Θα πάει πρώτα το suppression, έχει πράγματα τα οποία τα ψάχνει στη μάχη, δεν μπαίνει και βαρά απλά. Και κάπου εκεί μπαίνει και το healing potion με το inoculator, πώς το λέω. Το inoculator, το έχουν ναι, δώσει ναι, ναι, λίγο ναι. παραπάνω ναι. σημασία από την αγάπη. Άλλα ναι, παιχνίδια, ναι. αγάπη, ναι. ναι. Η αλήθεια είναι ότι ως action RPG, dungeon crawler, διαμπλοειδές, τα λέω όλα για να, ναι, να γίνει κατανοητό, έχει περισσότερα RPG στοιχεία από άλλα παιχνίδια, δηλαδή το έχουν πάει λίγο πιο βαθιά. Όλα αυτά τα debuffs που λέτε και τα λοιπά, τώρα ας πούμε σε παλιότερα έτσι πιο τύπου Baldur's Gate, Dark Alliance και τα λοιπά, δεν παίζανε και πολύ ρόλο, ήταν πιο επιδερμικά, έπαιζε πιο πολύ στο κόψε, στο hack and slash. Αυτοί έχουν πάει λίγο πιο βαθιά το θέμα. Το RP με το πώς θα χτίσει το χαρακτήρα σου. Καλά, δεν γίνεται ναι, τη 2018 να κάνεις πάσιμο στην αγορά και να πετάξεις ένα skill tree μόνο. Τέλειος. Ναι. Πρέπει το παιχνίδι σου να είναι αριστούργημα για να βασιστείς μόνο σε ένα skill tree. Πρέπει να βάλεις και όλα σύμπαρο μαρτούντα τα οποία είναι πολλά και διάφορα. Από ανάπτυξη της καμπάλ μέχρι heroic deeds μέχρι πρέπει να βάλεις πράγματα. Αν αυτό εννοείς, ναι. Τώρα, αν έχει advanced mathematics το παιχνίδι και θα βάλουμε πάλι τα κουμπιτεράκια για να κάνουμε το λιγότερο. Με ένα λίγο. Καλά. Ειδικά σε αυτό που δεν νομίζω σε τέτοιο παιχνίδι να πάει τόσο. Το optimization με κουράζει αυτά τα παιχνίδια. Το πρώτο εντάξει, άλλα RPG θα το κάνω. Σε αυτό όχι. Όχι, δεν νομίζω να πηγαίνει και τόσο πολύ μέσα. Ναι, τόσο βαθιά. Και έτσι κι αλλιώ, εντάξει, σου δίνει πιο αργά loot, αλλά πάλι σου δίνει loot. Δηλαδή, δεν γίνεται κάθε τρει και λίγο να βγάζει το κουμπιτεράκι και να πει να βάλω αυτό το βιονικό μάτι. Πόσο τη εκατό θα μου δώσει από το άλλο, αλλά το άλλο μου κατεβάζει. Και... Ναι. Είναι λίγο μετά από ένα σημείο πόσο power level έχει αυτό. 15. Πόσο για το προηγούμενό μου, 12. Είχε και μοβ χρώμα, α βάλουμε το 15. Κάπω έτσι. Ναι. Ωραία. Μ' αρέσει πάντω αυτό το στυλ που έχει με του πλανήτε. Το μισθοφορικό κάπως, έτσι, ότι αναλαμβάνεις αποστολές, ταξιδεύεις σε ελληνικά συστήματα, μία πίστα εκεί που κρατάει 10 λεπτά, 20, μισή ώρα, γιατί νομίζω μόνο small μέγεθος έχουμε πάρει μέχρι στιγμής, ναι, μικρές. Οπότε έχει και παραπάνω μεγέθος που μάλλον πιο επικές. Αλλά μ' αρέσει, αυτό σε βάζει σε ένα κλίμα έτσι, ότι πηγαίνεις σε πολλές διαφορετικές γωνιές του σύμπαντος και μακελεύεις και κάνεις. Ναι, νομίζω έχει ότι αυτό μια είναι... διαφορετική χάρη από τον ενιαίο κόσμο, ας πούμε,
που έχει παραδείγματος χάρη. Και με τη σειρά που θέλεις, έτσι, και με τη σειρά που θέλεις. Αυτό είναι σημαντικό. Γι' αυτό το λένε. Το βάλεις στην τάξη με τον Diablo και πολύ πιο δυνατό lore και πιο ωραία γραφικά και πολλά περισσότερα περιβάλλοντα παρουσιάζει, αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει, αυτό είναι... Το, ναι. Αλλά οκ. Okay. Να δούμε τώρα και... Μην τα βάλουμε σε σύγκριση, ναι. Είναι καλά, λίγο, εντάξει, ναι, δεν είναι... Άλλα μεγέθη. Ναι. Κρίμα, είναι κρίμα και για τα δύο παιχνίδια να το κάνουμε αυτό. Ναι, ναι, δεν είναι. Διπλό και τετραπλό παίζει. Τέσσερα κόουπ, ναι, ναι, ουσιαν. Αλλά όχι στο campaign, όχι σε όλο το campaign, σε κάποια missions είναι το κόουπ. Σε όλο το campaign, αλλά η βάση του νομίζω είναι σε αυτά τα ταξίδια που έχει να κάνει. Γιατί είναι... Μόνο οι κεντρικές αποστολές. Και λέω μόνο γιατί από εκεί πέρα έχει τις ranch αποστολές, έχει τις ταρό missions που τις φτιάχνεις μόνος, ας πούμε. Έχει τα assignments, έχει δηλαδή πάρα πάρα πολύ υλικό για coop και νομίζω για ότι εκεί θα βρίσκεται το zoom. Mm-hmm. Που έβλεπα διάφορα σχόλια, ας πούμε, από άτομα που παίζανε την beta, γιατί ρωτούσαν πολύ, μα θέλω να το παίξω co-op, αλλά δεν με αφήνει και τέτοια. Λέγανε όλοι το 10% είναι το campaign, το 90% είναι το υπόλοιπο που θα ταξιδεύεις. Αυτό. Λοιπόν, να σας πω, δεν ξέρουν ακόμα. Ήταν και καλά του τύπου δεν μπορούμε να σχολιάσουμε ακόμα. Αυτοί ψάχνουν να βρουν publisher για τις κονσόλες. Γιατί την έκδοση PC θα την κάνουν publish μόνοι τους. Προφανώς, μέσω Steam. Έτσι. Με το backing της Games Workshop από την Αμερική. Έχουν βρει νομίζω publisher για τις κονσόλες. Απλά ακόμα δεν είναι 100% κλεισμένο. Μου είπαν ότι θα είναι στην E3. Με build κονσόλας και τους μίλησα ότι θα έρθω να σας βρω, μια και θα είμαι εκεί πέρα εγώ. Μπράβο. Θα έρθω να σας βρω για να δούμε κιόλας και το build της κονσόλας. Θα έχει κυκλοφορήσει ήδη κιόλας η έκδοση PC. Οπότε να τη δούμε και εκεί, να δούμε τι παίζει. Θα βγει σε PS4 και σε One. Πάντως, ότι έχει 6 abilities ενεργά είναι κουτί. Έχαν στο μυαλό του την κονσόλα οι άνθρωποι. Έτσι, ναι, ναι, δεν βάζει 6 abilities στοιχεία. Ναι, είναι κουτί. Έχει... Και επίσης μου είπαν ότι πάνω στη συζήτηση που κάναμε. Γιατί μιλάγαμε και για κονσόλες και τα λοιπά. Τους αρέσει σε κάποια από τα παιδιά αυτά που βγήκαμε εκεί έξω και το Switch. Και είπαν ότι το Switch είναι ιδανική κονσόλα. Κώστα, ακούς, είσαι εκεί. Το Switch είναι ιδανική κονσόλα για το Van Helsing. Θα τους άρεσε πάρα πολύ να περάσουν την τριλογία Van Helsing στο Switch. Τώρα δεν ξέρω βέβαια τι και πώς. Είναι το καλό. Δεν σε ακούμε καθόλου καλά. Κώστα, ακούγεσαι λίγο μακριά. Ναι, ναι. Δεν ακούγεται. Α, τώρα ακούγεσαι. Τώρα κάτι κάνει. Δεν μου κάνει εντύπωση έτσι για το Switch, βέβαια. Ναι, ταιριάζει. Το Switch, είπαμε, είναι τα πάντα. Πριν τα πάντα και δεν παίρνει όχι. Αυτό το ανοίγει την αγκάγκα, έτσι. Ελάτε, ναι, ελάτε, παιδιά. Έτσι, ελάτε να στηρίξουμε την κονσόλα. Αυτό που λέγανε βέβαια όλοι, και αρχίζω και καταλαβαίνω ότι γίνεται το trend, είναι εκτός θέματος τώρα αυτό. Απλά από τη συζήτηση που κάνεις όταν βγαίνεις έξω, ας πούμε, με τέτοια άτομα της βιομηχανίας που. Είναι μέσα, δηλαδή δημιουργούν παιχνίδια και το ζουν διαφορετικά από εμάς αυτό το πράγμα. Οι πληροφορίες είναι πολύ ωραίες, θα τις μεταφέρεις. Είναι ότι όσοι ήμασταν εκεί, και τα παιδιά της Neocore και τα υπόλοιπα 7-8 παιδιά που ήταν από άλλα μέσα, από Αγγλία, Ιταλία κτλ. Που ήταν εκεί, λέγανε για το Switch ότι κανείς δεν παίζει docked. Ελάχιστοι παίζουν docked. Όλοι το έχουν ως το νέο portable σύστημα, δηλαδή ότι αυτό είναι το φορητό τους πλέον. Για το λεωφορείο, το μετρό, για το αεροπλάνο και πάει λέγοντας. Ότι η επιτυχία για κατά αυτούς ήταν ότι μιλάμε για ένα φορητό σύστημα πλέον. Γιατί... Κοίτα, Γιώργο, είναι μεγάλη υπόθεση να παίρνεις παιχνίδια, τρίπλ A παιχνίδια έτσι. Τώρα δεν θα πούμε σε τέτοια να πούμε αν είναι. Δεν ακούγεσαι καθόλου καλά, Κωστή όμως. Αν το θέσει. Εξακολουθώ, έτσι. Ναι, εκεί, να το έχεις κοντά το μικρόφωνο, ναι, ναι. Ναι. Άτσα να δούμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό που έλεγα ότι είναι η υπόθεση αυτό ότι μπορείς να παίζεις τρίπλα ή παιχνίδια παντού. Δηλαδή, εντάξει, κάποια βέβαια από αυτά δεν είναι τωρινής γενιάς, έτσι, είναι της περασμένης γενιάς, το βλέπουμε συνέχεια με τις επιλογές που κάνει και η Nintendo, αλλά το γεγονός ότι δεν παίζεις τα παιχνίδια που έπαιζε κάποιος στο 3DS, στο DS, στο Vita ακόμα, εντάξει, και το Vita έβγανε κάποια σοβαρά παιχνίδια και κάπου μετά χάθηκε λίγο μπάκα. Οπότε, ναι, είναι φοβερό αυτό. Εντάξει, και εγώ να πω την αμαρτία μου, πιο πολύ φορητό παίζω. Δηλαδή, ότι με ό,τι έχω ασχοληθεί μέχρι στιγμής, τα παίζω πιο πολύ φορητά. Κάποιες φορές αναγκάζεσαι να το γυρίσεις σε ντοκ, γιατί κάποιες φορές, ας πούμε, κάποια παιχνίδια είναι ανέβομαι τελείως σε φορητό.
frame drops, τεχνικές δυσκολίες δηλαδή που, που επιβάλλουν τη χρήση του Dokkan. Η εμπειρία δηλαδή αυτή που προσφέρει το Switch, εντάξει. Είδατε ότι στην Ιαπωνία άρχισε να πουλάει Switch χωρίς dock η Nintendo, έτσι. Το οποίο όμως δεν θα έρθει, δεν είναι στα σχέδια της εταιρείας να το φέρουμε στη Δύση. Αλλά εντάξει, οι Ιάπωνες έχουν άλλη φιλοσοφία. Δηλαδή, οι Ιάπωνες θα το βγάλουν και στο μετρό, θα το βγάλουν στο λεωφορείο. Δεν ενδιαφέρεται. Θα παίξουν. Θα πάνε οι πανεργαζόμενοι στη δουλειά, βγάζουν το PSV, ας πούμε, βγάζουν το 3DS, βγάζουν το Switch. Πάνε τα παιδιά στο σχολείο, βγάζουν τις κονσόλες. Δεν το σχολιάζει κανένας, δεν είναι κατακριτέο. Οπότε είναι και μια καλή κίνηση για να τραβήξει περισσότερο κόσμο στην Ιαπωνία. Ωραία. Και ωραία ερώτηση εδώ του Ηλία είναι, που λέει το μέλλον του 3DS ποιο είναι, θα πάνε σε μια κονσόλα και στην Nintendo αντί για δύο. Εντάξει. Εδώ το θέλει κρυστάλλινη σφαίρα θέλει τώρα. Ναι. Το 3DS έχει ακόμα, πιστεύω, 2 χρόνια ζωής. Πιστεύω, τα έχει ακόμα. 2 χρονάκια μπορεί να παίξουν κάποια παιχνίδια. Βέβαια, έτσι όπως πάει, όπως κινείται η αγορά και το development των παιχνιδιών, το 3D έχει εξαφανιστεί τελείως σαν feature. Καλά, το 3D δεν παίζει, δεν ασχολείται κανένας. Δεν υπάρχει, δεν υφίσταται κάτι τέτοιο πλέον. Το θέμα είναι αν θα βγάλει άλλη φορητή η Nintendo. Δηλαδή, θα κάνει fragmentation στις πωλήσεις βγάζοντας ένα νέο φορητό ή θα μείνει με το Switch το φορητό της. Όχι φορητό της, δηλαδή και για τα δύο παιδιά. Αυτό είναι το θέμα. Το 3DS υπάρχει, εντάξει, τελείωσε. Έχει ένα, δύο. Υπάρχει, θα κάτσω να δει. Δεν νομίζω ότι θα μπει στη διαδικασία να βγάλει πάλι κάποιο DS, ας πούμε. Αυτόνομη φορητή κονσόλα. Ναι. Ναι. Τώρα, όταν τα μεγάλα franchise μεταφέρονται ένα-ένα στο Switch, έτσι, όταν έχουμε ήδη ένα τίτλο Mario, όταν θα έρθουν τα Pokémon, όταν θα έρθει Final Fantasy. Όχι, Final Fantasy. Τι είπα τώρα, άνθρωπος. Fire Emblem. Όλα τα μεγάλα franchise ήδη θα περάσουν στην κονσόλα αυτή. Οπότε, ούτως ή άλλως και το Switch είναι το αποτέλεσμα της ενοποίησης των δύο Research and Development Departments του φορητού και της κονσόλας. Οπότε πιστεύω ότι κάπως έτσι θα κινείται. Μάλιστα. Λοιπόν, να κάνουμε ένα διάλειμμα και να περάσουμε μετά στις E3 ειδήσεις κτλ. Έχουμε μία ώρα που είμαστε στον αέρα. Ωραία. Πάμε για ένα διαλυματάκι. 5-10 λεπτάκια το πολύ. Και σε λίγο με περισσότερα. Στα μικρόφωνα Νικόλας, Νίκος, Θάνος και Κώστας και εγώ και σε... Ναι. Και σε λίγα λεπτά πάλι μαζί, πάμε. Γεια σας, επιστρέψαμε. Τι ακούσαμε? Ακούσαμε Learning to Fly, Pink Floyd, 22 Acacia, Acacia Avenue. Acacia, ρε. Acacia. Acacia, τα μακαρόνια είναι μίσκο. Acacia, Acacia, ρε. Με C στο τέλος, έτσι προφέρεται. C και S. Δεν έχει S. Εγώ το βλέπω εδώ πέρα ACA. Γιατί δεν άκουσα μουσική. Ναι, Iron Maiden. ACACIA. Acacia προφέρεται. Ο οποίος είναι sequel τραγουδίου του Charlotte the Harlot. Το ένα μας λέει για τη Charlotte the Harlot και στο Acacia Avenue την έχει ερωτευτεί και θέλει να την πάρει μαζί του και να φύγουν και να βγουν από την Ακακία. Ακακία. Τι σημαίνει, ακακία δεν σημαίνει, ή είναι κάτι άλλο? Το Acacia. Ναι. Let's Google, να κάτι που θα μάθω στα γεράματα. Ναι, ρογκόλυθε, ακακία ρε, δέντρο. Και το τρίτο ήταν το Perfect Lover Kansas. Για βοηθήστε λίγο, δεν το ήξερα αυτό. Δεν, ούτε καν πώς προφέρετε. Acacia, οκ. Okay. Το 22 Acacia Avenue. Λοιπόν, μέχρι να βρούμε τι ακριβώς σημαίνει Acacia, πάμε λίγο στα της E3. Όπως είπα στην αρχή της εκπομπής, την επόμενη Δευτέρα είναι που θα πούμε πολλά περισσότερα. Νομίζω θα έχουμε μάθει και όλα, θα έχουν γίνει και κάποια περισσότερα leaks ή ανακοινώσεις ή οτιδήποτε άλλο. Θα έχει τελειώσει και το stream της Bethesda. Λοιπόν, Αχταρμάς, έχεις δίκιο. Πες το νούμερο 4 από το Number of the Beast. Εντάξει. Αυτό. Το 4, ρε, το 64. Λοιπόν, να σας πούμε λίγο τι έχουμε δει. Μάλλον, τι έχουμε δει, δεν έχουμε δει τίποτα. Τι έχουμε κλείσει μέχρι στιγμής. Γιατί αυτές οι μέρες είναι οι μέρες που μιλάς στο τηλέφωνο με κόσμο και mail κτλ. Για να κανονίσεις συναντήσεις για παιχνίδια
που θα δεις εκεί. Ξέρετε, γίνεται ένας πανικός εκεί. Είναι δεκάδες τα παιχνίδια που θα παρουσιαστούν. Οπότε θέλει ένα πολύ καλό φιλτράρισμα για να διαλέξεις τα καλύτερα. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, ένα ή δύο άτομα από κάθε μέσο είναι αδύνατο να καλύψουν την έκθεση έτσι όπως πρέπει. Οπότε για το Half-Life, τώρα διαβάζω το chat. Λέει ο Χρήστος, Γιώργο, για το Half-Life λέμε, λέει, έχει εμπάργκο. Όχι, Χρήστο, έχει εμπάργκο. Αύριο θα το πούμε για το Half-Life 3. Λοιπόν, έχω ήδη μερικά ενδιαφέροντα πράγματα και έχω και κάνα δύο πληροφορίες για μία ανακοινωμένα παιχνίδια, τα οποία θα ανακοινωθούν αύριο, μεθαύριο κτλ. Όχι πληροφορίες, δεν είναι πληροφορίες, σιγά, ονόματα παιχνιδιών είναι. Σιγά τώρα, κάποια από αυτά μπορεί να έχουν κυκλοφορήσει ήδη στο ίντερνετ και να μην τα έχω πάρει χαμπάρι εγώ ότι έχουν γίνει leak. Τέλος πάντων, εγώ θα σας πω τώρα ότι ήδη έχουμε κανονίσει με Ubisoft κάποια slots χωρίς να ξέρουμε για ποια παιχνίδια, αλλά έχω πάρει εγγύσεις εγγυητικές από τους άνθρωπους ότι δεν θα χάσεις, έλα να δεις αυτά για 2-3 slots. Και θέλω να πιστεύω ότι το πρέπει οπωσδήποτε να τα δεις, δεν θα χάσεις. Δεν είναι, όπως έλεγα στα παιδιά τώρα λίγο που βρούμε στον αέρα, το Just Dance ή κάποιο Rabbids παιχνίδι. Αλλά είναι, ξέρω εγώ, το Beyond Good and Evil 2. Είναι το Division 2. Δεν ξέρω, κάποιο Assassin's. Καλά, που δεν το έχει... Division 2 το δεις, δεν το δεις. Μπορεί και να χάσεις. Οπότε... Εγώ δεν συμφωνώ. Εμένα το Division μου άρεσε. Και αν έχουν διορθώσει τα κακό σκήμενα του πρώτου, μπορεί να βγει σε ένα πολύ ωραίο multiplayer shooter, Θάνο. Και να παίζουμε μαζί και να δαγκώνεις τη γλώσσα σου μετά και να λέγεις τι έλεγα τότε. Άσε ρε, πάνε να παίξουν απέναντι σε Destiny Gear 2 τώρα. Φύγε από εδώ να πούμε. Ναι, εντάξει, φιλαράκι. Κάνα Splinter Cell, να το πω και τύπου Ice Death. Splinter Cell. Splinter Cell. Γιατί όχι, εγώ περιμένω ότι το βρίσκω πολύ πιθανό να δείξουν κάτι από αυτό. Άλλωστε κάτι είχαν βγει πρόσφατα σχετικά, που ακούγεται εδώ και εκεί Splinter Cell σαν όνομα. Λοιπόν, για να επιστρέψουμε λίγο προς τα πίσω, πήραμε πληροφορίες για το Acacia και όχι Ακάκια που το σκότωσα προηγουμένως εγώ, τα μακαρονιά ανεμίσκο. Ο TK Luigi έβαλε πληροφορίες εδώ και λέει Acacia Avenue is a cliché in British culture. It is shorthand for an average, an exceptional middle class suburban street. Και καλά. Πώς λες το ταμτούμ για μαϊμούδες εσύ? Πώς λες εγάλαιο? Εκεί στο εγάλαιο στην Ιερά Οδό, αυτό εννοεί. Και το τραγούδι αυτό λέει, το 22 Acacia Avenue, στο τρίτο του άλμπουμ, Number of the Beast, έχει να κάνει με έναν οίκο ανοχής, όπου η... Εστάπα αυτά. Ναι. Δουλεύει Charlotte the Harlot. Και ο ήρωας μας θέλει να την πάρει γιατί την έχει ερωτευτεί. Και ότι την κακομεταχειρίζονται οι πελάτες της και παράτα τα όλα και έλα μαζί μου να ζήσουμε τον ήρωά μας. Οκ. Ακριβώς. Λοιπόν, μπήκαν όλα στη θέση τους και συγγνώμη για το. Δεν πειράζει. Για το. Ναι. Για την παρένθεση αυτή. Όχι για την παρένθεση, για το. Πώς το λένε, για τη δολοφονία της λέξεως που είπα προηγουμένως. Λοιπόν, εδώ, μιας και λέμε για Maiden τώρα, πρέπει να σας πω ότι στους δρόμους της Βουδαπέστης ήταν γεμάτο με αφίσες από events και συναυλίες που διοργανώνονται για το καλοκαίρι και είχε από Depeche Mode μέχρι Iron Maiden. Το ξέρω ότι έμαθα ότι θα έρθουν και στην Ελλάδα οι Maiden. Απλά θέλω να σας... Το setlist. Δεν το ξέρω το setlist. Να τα λέμε αυτά. Ναι. Καλό setlist. Ναι. Και ο Μπρους, παιδιά, είναι σε τρομερή κατάσταση. Άμα δείτε κανένα βιντεάκι τα τελευταία live, εγώ δεν απλό τα λύν. Ο άνθρωπος είναι 60 χρονών με καρκίνο στο λαιμό και τραγουδάει λες και είναι μπράβο 40. Δηλαδή, μπράβο. Πραγματικά μπράβο. Ναι. Πραγματικά μπράβο. Αλλά αυτό που με στεναχώρησε είναι ότι πολλές μπάντες, πολλά φεστιβάλ και εδώ στην Ελλάδα, και φεστιβάλ και στη Βουλγαρία γίνονται και στη. Και παντού και στη Σερβία και στην Κροατία. Εδώ στην Ελλάδα με το ζόρι. Τώρα καταλαβαίνω ότι η κρίση δημιούργησε προβλήματα στους σπόνσορες, γιατί οι άνθρωποι θέλουν πρώτα τα λεφτά τους και μετά να έρθουν κτλ. Αλλά είναι δυνατόν να πηγαίνουν σε χώρες με χαμηλά εισοδήματα και με φτώχεια κτλ., όπως είναι πολλές από τα Βαλκάνια, και η Ελλάδα να κοιμάται και να γίνεται ένα φεστιβάλ το χρόνο και αυτό με το ζόρι? Μιλάω. Συναυλίες γίνονται πολλές προφανώς. Μιλάω για τα μεγάλα ονόματα έτσι, που θέλουν. Εγγυήσεις για να έρθουν, θέλουν τα λεφτά μπροστά κτλ. Δεν υπάρχουν άνθρωποι να τους φέρουν, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι λίγο. Νίκο. Τι παίζει. Παλιά, για το 2005 μπορώ να σου πω τι γινόταν, αλλά το.
Δεν ξέρω. Φορολογία έχει ψηλή. Δεν ξέρω ακριβώς τι παίζει εσύ, George. Έρχονται και οι Scorpions εδώ μεταξύ. Θα κάνουν ένα special, μια special συναυλία στο Παναθηναϊκό στάδιο με ορχήστρα μαζί και κάτι τέτοιο, νομίζω. Κάτι κάπου το άκουσα αυτό. Δεν είμαι σίγουρος. Πάντως θα είναι οι Scorpions εδώ. Ή τους είχε κάποιο κανάλι, ή τους έδινε κάποιο συστημικό κανάλι. Μάλιστα. Ο Γκόλιθος λέει είναι λίγο μονοπόλιο η διοργάνωση στην Ελλάδα, Γιώργο. Οπότε υπάρχει παρασκήνιο, δεν το γνωρίζω. Οπότε δεν λέω τίποτα παραπάνω. Καταλαβαίνω τι θα παίζει. Άστο. Λοιπόν, πάμε λίγο στα τη C3, επιστρέφουμε. Έλεγα για την Ubisoft ότι έχω ήδη 2-3 slots από αυτούς που μου είπαν δεν θα χάσεις, έλα, είναι πολύ σημαντικά. Και είπαμε, ελπίζουμε να είναι. Rabbids και Just Dance 2019. Λοιπόν, έχω ήδη κλείσει, τα ευχάριστα είναι, περίπου 2 ώρες στο theater της Namco για όλα τα καινούργια παιχνίδια τους. Όλα, ό,τι έχουν. Συνολικά. Οπότε αυτό είναι πολύ καλό, γιατί πέρσι, αν θυμάστε, στο θέατρο της Namco είχα δει τον Νίνο Κούνι 2, που μας βγήκε κάτι πάρα πολύ ωραίο τελικά, και είχα μιλήσει με τον Ακιχίρο Χίνο Πλουμαριτέλη. Μου προκάλεσε νευρικούς σπασμούς εκείνο το όνομα, δεν το ήξερα. Δεν το είχες κάνει εκείνο το βράδυ. Λοιπόν, ήσουν και συγκινημένος. Ναι, ναι, ναι. Ήταν μεγάλη στιγμή αυτή, πέρα από την πλάκα δηλαδή, με το όνομα του Χίνοσαν. Χίνοσαν. Λοιπόν, έχω κλείσει ήδη Shadow of the Tomb Raider, hands-on και παρουσίαση του παιχνιδιού. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ, ξέρετε ότι αγαπάω τη σειρά. Εντάξει, υπάρχει ολόκληρο debate για το που έχει φτάσει το Shadow of the Tomb Raider, μάλλον το Tomb Raider franchise. Και τα είχαν γίνει και σχόλια σε προηγούμενο webcast στο YouTube από πολλά παιδιά για αυτό το θέμα. Για το πόσο πολύ είχαμε, Νικόλα, θυμάσαι, είχαμε πει στα βαθιά ή όχι. Θα δούμε περισσότερα εκεί. Έχω κλείσει για Dragon Quest 11 PS4 Square και επίσης Square για ένα unannounced. Το unannounced πρέπει να είναι το. Όχι. Πρέπει να είναι, παιδιά, της Marvel, το παιχνίδι της Marvel. Αυτό για το οποίο αφήσανε στην άκρη το Deus Ex. Υποθέτω. Αυτό θα πτήσει η Crystal, έτσι, η Crystal Dynamics. Ναι, μαζί με την Eidos Montreal, νομίζω. Yeah. Avenger, ναι, Avengers, Χρήστο, αυτό πρέπει να είναι. Μετά την ίδια μέρα, μόλις φύγω από το περίπτερο της Square, πηγαίνω Sony, έχω μία ώρα παρουσίαση, ελπίζω να έχει και hands-on από Ghosts of Tsushima. Νομίζω ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο αυτό. Έτσι, πολύ πολύ σημαντικό. Έτσι, είναι το επόμενο μεγάλο exclusive της Sony. Από τους Sly Cooper, πώς τους λέει. Ναι, ακριβώς, από την ομάδα που έχει κάνει τα Infamous και Sly Cooper. Και μετά, φεύγοντας από εκεί, περνώ από Nintendo. Δυστυχώς ένα μισάωρο μόνο μας έδωσε η Nintendo σε όλα τα ελληνικά μέσα. Δεν ξέρω τι θα μας δείξουν εκεί. Θέλω να πιστεύω ότι θα δούμε Super Smash και Metroid Prime 4, αν είναι διαθέσιμα έτσι για δοκιμή και hands-on κτλ. Το Super Smash στάνταρ θα είναι και θα βασίσουμε. Ναι, γιατί θα έχει και tournament, νομίζω, έτσι, η Κώστα. Ναι, θα κάνει και το tournament. Ναι, στάνταρ, ναι, ναι, ναι. Metroid 4. Δύσκολο βέβαια, αλλά τουλάχιστον έστω μια παρουσίαση. Ακόμα και να μην παίξουμε, έστω μια παρουσίαση. Κοίτα, μη σου δούμε να παίξει κανένα Yoshi ή δεν ξέρω. Καλά, τώρα ναι. Ναι. Την επόμενη μέρα το έχω αφήσει πολύ ανοιχτό, γιατί περιμένω επιβεβαιώσεις. Περιμένω, ας πούμε, για ένα καινούριο παιχνίδι της Warner, το οποίο ονομάζεται Diesel και θα ανακοινωθεί σε λίγες μέρες, ίσως και αύριο. Diesel. Diesel, ναι. Όπως λέμε Vin Diesel, όπως λέμε πετρέλαιο. Ναι. Κωδικό όνομα ή το επίσημο? Δεν ξέρω αν θα είναι το επίσημο αυτό. Μπορεί να είναι κωδική ονομασία και δεν ξέρω από ποιο στούντιο είναι. Μήπως ξέρω... από τη Rocksteady, γιατί αυτή καιρό έχει να ανακοινώσει. Ναι, κάτι. Μάλλον κάτι είναι κάτι από Rocksteady, από Batman, από ομάδα, την ομάδα που κάνει τα Batman. Υποθέτω ότι αυτό θα είναι το επόμενο μεγάλο κάτι project. Κάτι ακούστε και για Superman από αυτού ότι φτιάχνουν. Τώρα δεν πολύ τρελαίνω με αυτή την ιδέα. Ελπίζω. Ελπίζω όντως να ασχοληθούν με την Diesel, δηλαδή. Ναι. Ναι, περιμένω για αυτά. Περιμένω γι' αυτό. Έχω μια συνάντηση στην Capcom. Δεν ξέρω τι θα δείξουν. Υποθέτω όμως ότι θα είναι Megamind. Εντάξει, μπορεί να μην είναι το μεγάλο όνομα, αλλά εντάξει, είναι ιστορικό franchise. Δεν πρέπει να έχει Capcom κάτι άλλο αυτή τη στιγμή πολύ δυνατό. Η συλλογή για το Street Fighter βγήκε σήμερα ή αύριο, νομίζω, βγαίνει, για τα 30 χρόνια.
Δεν υπάρχει κάτι στον ορίζοντα για καινούριο Resident Evil ακόμα, από όσο γνωρίζουμε. Αχταρμά, ναι, ούτε για το 2, για το remake ή remaster τέλος πάντων. Δεν υπάρχει κάτι, οπότε μένουμε εκεί. Πολύ μεγάλο slot σαν σημασία, βεβαίως. Νομίζω το πιο σημαντικό για μένα, κατ' εμέ μέχρι στιγμής από αυτά που έχω για την E3 τη φετινή, είναι την Τετάρτη 11 η ώρα, με 12 έχω μία ώρα, για το Last of Us 2. Mm. Ευτυχώς έκλεισε αυτό. Και πιστεύω ότι πλέον, επειδή θα είναι το επόμενο, η επόμενη τεράστια κυκλοφορία της Sony, το Spider-Man βεβαίως είναι πολύ μεγάλη κυκλοφορία και αγαπημένη Insomniac, δεν το συζητάμε καν, που είναι για το Σεπτέμβριο, αλλά νομίζω το επόμενο κανόνι, ναι, το επόμενο tank της Sony είναι το Last of Us 2. Δηλαδή είχαμε τον God of War, έχει πάει τον God of War, τελείωσε, ήρθε στην αγορά, το επόμενο είναι το Last of Us 2 και περιμένω αυτή τη φορά, γιατί πλέον είναι και πολλά τα χρόνια που είναι στην ανάπτυξη. Έτσι. Κάτι τώρα που σταματήσαν και με τα Uncharted, αυτά τελειώσαν από εκεί, θα έχει πάει όλο το δυναμικό στο Last of Us, θα έχει πάρει πολλές τροφές σίγουρα. Ναι, και το Days Gone, Days Gone θα έχουν λογικά. Το Days Gone, παιδιά, βγήκανε, είπαμε, και κάποια καινούργια gameplay. Βγήκαν, είχαν κάνει ένα exclusive, ναι, με ένα περιοδικό που βγάλανε βίντεο και τα λοιπά, με πολλές πληροφορίες. Κάνα δύο, πολύ υλικό. Αυτό να μην γίνω κακός. Πήρε delay αχταρμάς. Ναι, πήγε το 19. Υποθέτω ότι θα έχει το ρόλο άλλο τύπου Νίο, ξέρω εγώ, δηλαδή θα βγει το Φεβρουάριο, κάπως έτσι. Το Horizon δεν είχε βγει. Ναι, ή Horizon, μπράβο Νικόλα, σωστά. Ίσως να δούμε, δηλαδή, δεν έχω καμία πληροφόρηση γι' αυτό, είναι μια εκτίμηση δική μου βάσει το τι έχει συμβεί τα προηγούμενα χρόνια. Ίσως να δούμε Spider-Man, όχι, το Spider-Man είναι σίγουρο Σεπτέμβριο, εννοώ σαν σχέδιο ίσως δούμε Spider-Man το Σεπτέμβριο, Days Gone Φεβρουάριο, και Απρίλιο μάλλον, όπως έγινε με τον God of War τώρα, Last of Us 2. Ίσως να ακολουθήσει αυτό το σχέδιο η Sony, όπως έκανε φέτος βέβαια είχε VR παιχνίδια το Φεβρουάριο, έτσι δεν είναι, είχε κάτι άλλο exclusive, τι άλλο είχε, παιδιά ξεχνάω, είχε 2-3 VR, μετά είχαμε τον God of War και τώρα είχαμε Detroit το Μάιο. Οπότε ίσως να το πάει κάπως έτσι, δηλαδή να έχει στο πρώτο εξάμηνο πάλι πολύ δυνατά παιχνίδια. Στο πρώτο εξάμηνο του 2019 μιλάω τώρα, έτσι, 2019. Για την ώρα είναι αυτά, περιμένω αρκετά ακόμα, όπως σας είπα. Death Stranding, δεν θα δείξουμε τίποτα. Δεν έχω ακόμα καμία πληροφόρηση. Να δούμε τι είναι αυτό το πράγμα. Δυστυχώς καμία πληροφόρηση ακόμα, γι' αυτό περιμένω. Περιμένω επίσης για ένα καινούριο Sonic που θα ανακοινώσει η Sega σε λίγες επόμενες μέρες, αν θα βρούμε slot γι' αυτό. Είναι κάμποσα ακόμα. Τώρα αυτά που σας είπα είναι αυτά που είναι κλεισμένα 100%, και θα έχω δηλαδή πληροφορίες για αυτά, έστω λίγες, είτε δοκιμάσω εγώ, είτε μας αφήσουν να παίξουμε δηλαδή, είτε απλά μας δείξουν όπως συμβαίνει συνήθως στην E3, για αυτά τα ημίωρα που είναι οι παρουσιάσεις, 40 λεπτά. Θα γίνουν βιντεάκια και θα σας λέω κατευθείαν, δηλαδή με το που βλέπω κάτι θα φτιάχνω ένα βίντεο και θα τα ανεβάζω ώστε να βλέπετε πληροφορίες, τις πρώτες πληροφορίες που θα έχουμε από μέσα από την έκθεση. Περιμένω τουλάχιστον άλλα 7-8 παιχνίδια ακόμα να κλείσω τις επόμενες ημέρες, δηλαδή μέχρι το τέλος της εβδομάδας, γιατί μετά τελείωσε, έτσι. Sony Johnny, ναι, μπορεί, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Δεν ότι είναι πολύ κοντά να βγει το Days Gone με το Last of Us 2. Απ' την άλλη, μην ξεχνάς ότι μέσα σε διάστημα ενός μήνα βγήκε το God of War και το Detroit, που είναι ίδιου βεληνεκούς παιχνίδια. Ναι, απλά το Last of Us με το Days Gone είναι και πολύ παρόμοια σε σκηνικό και τα δύο post-apocalyptic. Σωστό. Ναι, σωστό. Είναι πολύ το κοντά σαν παιχνίδι. Θα φάει τ' ποιο θα φάει ποιο. Σωστό. Είναι πολύ κοντά σαν θεματολογία. Αν και είναι, υποθέτω θα είναι διαφορετικά σαν παιχνίδια. Πολύ διαφορετικά. Αλλά η θεματολογία του είναι κοντά. Οπότε, ναι, είναι σωστή η σκέψη αυτή, Νικόλα. Κάτσε ρε Γιώργο τώρα, ίδιο βεληνικού στο Detroit με τον Κράτος. Εντάξει, δεν νομίζω. Όχι. Εννοώ ότι σαν δύο exclusives, σε καμία περίπτωση δεν είναι. Ναι. Σαν δύο μεγάλα exclusives, ένα μεγαλύτερο, ένα μικρότερο,
Δηλαδή, το God of War και το Detroit βγήκαν με διαφορά ενός μήνα μεταξύ τους. Mm-hmm. Με την ίδια λογική θα μπορούσε να βγει το Days Gone με το Last of Us με διαφορά 2 μήνων μεταξύ τους. Ενώ σαν 2 exclusives της Sony. Αλλά αυτό που είπε ο Νικόλας έχει δίκιο, ότι σαν θεματολογία είναι πολύ κοντά, ενδεχομένως να κανιβαλίσει το ένα το άλλο, οπότε ίσως θα ήταν... Αυτό ήταν παν, να ξέρεις. Να ξέρεις δηλαδή. Τα zombies, τα zombies, ναι. Κάνα νέο για Bethesda, λέει ο Αμάρε 12 και νέο IP. Αμάρε, είναι τρίτη ώρα που έχουν το stream τους ανοιχτό στην Bethesda και περιμένει ο κόσμος. Τίποτα. Κάνα Fallout θα ανακοινώσουν αυτοί. Την Πέμπτη. Είμαστε Πέμπτη. Πέμπτη ώρα. Έχουν 5 ώρες ανοιχτό stream. Από τις 6-6.30 και αμασόρα έχει ξεκινήσει. Μάλιστα. Πάντως, παιδιά, να σας πω εγώ, αν μου λέγατε να βάλω στοίχημα, που δεν παίζω στοίχημα εγώ, αλλά αν μου λέγατε, εγώ δεν θα πόνταρα υπέρ ενός νέου Fallout. Γιατί τώρα είναι, νομίζω, σαν σειρά, είναι η σειρά να βγει Elder Scrolls παιχνίδι. Και όχι Fallout. Έτσι δεν είναι. Η σειρά πάει ένα-ένα. Οπότε είχαμε Skyrim, μετά Fallout 4, τώρα είναι, λογικά πηγαίνουμε για Elder Scrolls, όχι για Fallout. Αν ανακοινώσει κάτι τέτοιο, έτσι. Αν υπάρχει το ενδεχόμενο να παίξει με κάτι τέτοιο. Αλλά νομίζω ότι είναι ώρα. Το Fallout 4 έχει πλέον πόσα, 3 χρόνια στην αγορά, 2. Ναι, 2 έχει, δεν έχει. Είναι. Άμα ανακοινώσουν Elder Scrolls καινούριο μαζί με καινούργια μηχανή γραφικών, τότε ίσως μου τραβήξει το ενδιαφέρον. Ναι. Άμα δούμε πάλι τα ίδια ρετουσαρισμένα τέτοια γραφικά, θα θα. Είμαι εδώ πια. Έχουν βγάλει τα κέρατά τους από αυτά τα franchise. Γεια σου, ρε Μπάγκο, μας ξέχασες, λέει. Τι μας ξέχασες, τα τελείωσε. Ξέρεις τι μου θύμισες τώρα? Το έλεγα στην κόρη μου τις προάλλες και της έκανα γέλαγε, γιατί έχει πάρει ένα κακό ελάττωμα από μένα. Δυσκολεύεται να ξυπνήσει το πρωί. Και της έλεγα μια φορά που ήμουν πιτσιρικάς στο δημοτικό. Ευτυχισμένοι άνθρωποι που δεν ξυπνάνε εύκολα το πρωί, να ξέρεις. Ναι, ρε, το ξέρω. Έτσι και εγώ ευτυχισμένος είμαι. Λοιπόν, και της έλεγα μια φορά στο δημοτικό, ήταν νομίζω Δευτέρα, Τρίτη Δημοτικού. Τότε είχαμε ακόμα το πρόγραμμα πρωί-απόγευμα τα σχολεία. Δεν ξέρω τώρα, νομίζω, δεν παίζει αυτό πια, νομίζω. Είναι μόνο πρωί. Και άρχισα να ξυπνήσω ο καημένος. Θα έπαιζα κάνα παιχνίδι στον Commodore, που ξέρετε τι θα έκανα, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, όχι, δεν είχα ακόμα τον Commodore. Και πήγα σχολείο 12 η ώρα, 12 και. Και μου λέει ο δάσκαλος, μου λέει, τώρα τι ήρθε, σχολάμε. Σχολάγαμε μία ώρα τότε, έτσι. Δηλαδή πηγαίναμε 8.30 ξέρω εγώ και σχολάγαμε μία. Και πήγα 12 εκεί. Μου λέει, τώρα αγόρι μου, τι ήρθες, τώρα σχολάσαμε. Πήγαινε πάλι σπίτι. Έτσι, Βαγγέλη, και εσύ τώρα που ήρθες, στα τέλη ήρθες. Σχολάσαμε. Σε έδιωξε. Νάντε, παιδί μου, πήγα. Ναι, ρε, με έδειξε. Τώρα τι ήρθες να κάνεις. Πάρε την ύλη, τι κάναμε εδώ πέρα, να έχεις να διαβάσεις και έλα αύριο. Πάντως, τώρα που λες για απογευματινά, εγώ 2 απογευματινά είχα και τα 6 χρόνια που πήγαινα δημοτικό. Έτυχε και είχα Δευτέρες απογευματινά. Ήταν απόλαυση, παιδιά. Δεν ήταν απόλαυση τα αγγλικά που είχαμε το απογευματινό, βέβαια. Ναι, αυτό ήταν θάνατος. Και εγώ το φάγα πολύ στιγμή από αυτό. Ναι, το φάγα και εγώ πολύ στιγμή από αυτό. Τι σκέφτονταν οι γονείς μας, ρε παιδί μου, πέρα από την πλάκα τώρα. Το κάνουν κουπέντα μια φορά. Τι δεν καταλαβαίνω. Και δεν μάθαινα και αγγλικά γιατί κοιμόμουν στην τάξη. Πού να, ναι. Ελληνικά δεν ήξερα να μιλάω, δεν τα πήγαινα. Έτσι, ναι. 6 ώρες σε μια αίθουσα εκεί πέρα και μετά. Τι έκανες όλη τη μέρα, καθώς να πας φωτιστεί. Ναι, ναι, αυτό. Ναι, πόσες αλλά φορές. Δευτέρα το πρωί που ξυπνούσες, γιατί Κυριακή έβλεπες καμιά μπάλα, πήγαινε λίγο αργά, ήρα πήγαινε 11-11. Αθλητική Κυριακή. Μπανιαρισμένος, έτσι, με το μπουρνούσι ή την πετσέτα και έβλεπες μαυρομάτι και φουντουκίδι. Το φουντουκίδι δεν θα το ξέρετε, παιδιά, οι περισσότεροι. Γιατί. Ναι, γιατί ήταν. Εντάξει, και εγώ όταν έβλεπα εγώ το φουντουκίδι ήταν ήδη γέρος, ήταν μεγάλος. Αυτό, Χρήστο, είναι πολύ, πολύ fail. Νομίζω ότι είναι, πώς το λένε, είναι φάρσα, δεν είναι leak αυτό που βάλεις εκεί πέρα της Nintendo. Γιατί έχει κάτι απίθανα πράγματα μέσα. Ναι, τέλος πάντων, τέλος πάντων. 13ο δημοτικό εγάλεο, ήσουν αγκόλυθε. Εγώ ήμουν 17ο. Κοντά είμαστε, ρε. Είμαστε πραγματικά γείτονες, αγκόλυθε. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά, παιδιά, σε πρώτη φάση. Ο Κίρι ζει ακόμα και έχει πάρει σύνταξη από το 1985. Ζει ακόμα άνθρωπος, να είναι καλά. Ήταν μεγάλη σύνταξη. 2 χρόνια αφού γεννήθηκα, που ξέρω εγώ.
Ζήμε ο άνθρωπο, καλά να είναι. Ναι. Ή δεν έχει αναφερθεί το άρθρο τη Wikipedia. Εντάξει, δεν ξέρει καμιά φορά. Αλλά δεν νομίζω. Το stream τη Bethesda είναι στο Twitch, λέει, είναι live αυτή τη στιγμή και έχει 155.000 κόσμο. Τι, όλοι έχουν μπει και περιμένουν την αποκάλυψη τη Bethesda, έτσι. Οκ. Okay. Λοιπόν, για τα TC3, παιδιά, σε πρώτη φάση αυτά, τι έχουμε κανονίσει. Την επόμενη Δευτέρα, όπως είπα πολλές φορές πριν, θα έχουμε όλο το πρόγραμμα των slots που θα έχουμε κλείσει για να σας μεταφέρουμε εντυπώσεις από παιχνίδια που θα δούμε εκεί. Και θα μιλήσουμε βέβαια περισσότερο για την E3, τι περιμένουμε, ο καθένας ξέρει και χωριστά, τι ελπίζουμε να δούμε κτλ. Αν και εκτίμηση δική μου, έτσι, πεποίθηση είναι ότι δεν θα είναι και πολύ, έτσι, εντυπωσιακή η φετινή έκθεση. Είναι αυτή, διανύουμε αυτή τη φάση του, ας πούμε, μετέχμιου, το ότι αυτή η γενιά είναι ψηλό στα τελευταία της, είναι δεν είναι, θα σας δείξουμε μερικά παιχνίδια, πάνω κάτω τα ξέρετε, του χρόνου θα σας δείξουμε τις νέες κονσόλες και ίσως, ξέρεις, κάπως έτσι. Είναι αυτό το, η κλασική E3, χρονικά εννοώ, τοποθετημένη, που είναι λίγο Okay, να την κάνουμε για να την κάνουμε την έκθεση πιο πολύ. Μακάρι να με διαψεύσει ευχάριστα και να έχουμε εκπλήξεις και ωραία πράγματα. Και όταν λέω εκπλήξεις και ωραία πράγματα, δεν αναφέρομαι σε high πάρισμα και σε εντυπωσιασμό φτηνιάρικο και χειροκροτητές σε συνεντεύξεις τύπου της Nintendo, της Sony και της Microsoft. Μιλάω για ουσία, παιδιά, έτσι. Γιατί ο ενθουσιασμός από μια E3, καταλαβαίνω ότι προκύπτει από ένα τρέλερ, από ένα, ξέρω εγώ, κάτι, αλλά όταν κάτσει σκόνη πρέπει να δούμε και την ουσία. Μακάρι να με διαψεύσει και να έχει ποιότητα και πράγματα να δώσει φετινή E3, αλλά να σου πω την αλήθεια, δεν το βλέπω. Πιο πολύ διεκπαιρεωτική μου φαίνεται μέχρι στιγμής από όσα ξέρουμε αυτή η έκθεση. Μέχρι στιγμής. Θα δούμε, θα δούμε. Πάντως πότε πέρασε αυτή η γενιά, ρε παιδιά? Ναι, πήγε λίγο γρήγορα. Πέρασε πάρα πολύ. Καλά, γρήγορα. Δεν πέρασε ακόμα, εντάξει, αλλά έχεις δίκιο. Εντάξει, ναι. Αλλά αρχίζαμε να μιλάμε, ξέρω εγώ, για τις επόμενες κονσόλες. Ναι. Σαν εχθές μου φαίνεται που, που βγήκε ο τύπος εκεί με το χειριστήριο και δεν μας έδειχνε κονσόλα και έλεγε, δείτε, ναι, το νέο χειριστήριο. Και μετά που τρόλαρε η Microsoft, παιδιά, εμείς έχουμε και κονσόλα. Δηλαδή, σαν χθες. Και έχουν περάσει πόσο, 5 χρόνια, 4. Ναι, πραγματικά πέρασε πολύ γρήγορα. Νίκο, αυτό που είπα προηγουμένως για το θα μας πούνε για νέες κονσόλες, δεν είπα ότι θα κυκλοφορήσουν. Είπα ότι ενδεχομένως στην E3 του 2019 να ανακοινωθούν νέα μοντέλα. Ενδεχομένως να ανακοινωθούν νέα μοντέλα που θα είναι ένα χρόνο μακριά. Οπότε αυτό που λες εσύ για το 20 δηλαδή. Έτσι, δεν είπα ότι θα κυκλοφορήσουν, ότι μπορεί να είναι όπως είχε γίνει με το X που το είχαμε δει πρώτη φορά. Το 16 το είχαμε δει πρώτη φορά. Πότε το είχαμε δει, ρε παιδιά? Το 16. Το 16 ήταν που ήταν το Project Scorpio. Ναι. Έτσι δεν είναι? Πέρσι το είδαμε στην τελική του μορφή. Το 17, ναι, ακριβώς. Το 16 ναι, το ανακοινώσαμε. Ναι. Οπότε με αυτή τη λογική λέω του χρόνου ίσως δούμε το όραμά τους, ξέρω εγώ, για τη νέα γενιά κλπ. Αυτό, με αυτή τη λογική το είπα. Όχι, Ρενικό, τώρα μόλις είπαμε ότι το X, ας πούμε, το είδαμε το 16 πρώτη φορά. Δεν το θυμάσαι? Το Xbox One X, που δεν είναι νέα γενιά βεβαίως, εντάξει, είναι technicalities αυτό, semantics που λένε, αλλά θέλω να πω ότι σαν νέα κονσόλα, πρώτη φορά το 16 είδαμε το όραμα της Microsoft. Σε πρόλαβα, Νίκο, σε πρόλαβα. Καταλαβαίνεις τι λέω. Με την ίδια λογική μπορεί να δείξουν το όραμά τους το 2019 τον Ιούνιο και το 20, είτε πρώτο εξάμεινο είτε δεύτερο εξάμεινο μάλλον του 20, να κυκλοφορήσουν. Παιδιά, θέλετε να περάσουμε σε κινηματογράφους και τα λοιπά? Εσύ είδες κάποια πράγματα, είπες. Εσύ είπες, ναι, εγώ δεν είδα κάτι. Ωραία. Να πω δύο πράγματα που είδα. Λοιπόν, να σας πω, και τα είναι ωραία και τα δύο, γιατί μπορώ να τα προτείνω τουλάχιστον. Λοιπόν, το πρώτο είναι μια ταινία του Netflix, και όλο καινούργια. Ναι, αυτό. Cargo λέγεται. Cargo λέγεται. Πώς? Cargo, ναι, φορτίο, με τον Martin Freeman. Είναι στην κλασική συνταγή που παίζει τώρα τελευταία, πώς το αποκαλύπτει κλπ. Αλλά εντελώς διαφορετικό. Δεν είναι ούτε Walking Dead, δεν είναι ούτε. Θα έλεγα ότι πιο πολύ θυμίζει Last of Us παρά οτιδήποτε άλλο.
με την έννοια του ότι είναι έντονα συναισθηματικό και εστιάζει στον αγώνα ενός ανθρώπου να σώσει την οικογένειά του, παρά στο zombies πυροβολάμε και κάνουμε. Δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα πράγματα, απολύτως καμία σχέση. Δείχνει την ιστορία μιας οικογένειας κάπου στην Αυστραλία μετά από μια μαζική ασθένεια, ένα ξέσπασμα ιού τέλος πάντων, που έχει μετατρέψει τους περισσότερους σε ζόμπι κτλ. Το κλασικό στυλάκι αυτό, το post-apocalyptic, και δείχνει αυτόν τον αγώνα ενός ανθρώπου μέσα από κάποια σκηνικά που έχουν γίνει και κάποιες δυσκολίες να σώσει την οικογένειά του και κυρίως το μωράκι του. Cargo, έτσι σε εισαγωγικά, ουσιαστικά είναι ένα μικρό κοριτσάκι, μωρό όμως, δηλαδή μωρό, ούτε χρονισμένο δεν είναι, το οποίο ο πατέρας του, ο Μάρτιν Φρίμαν, προσπαθεί να το σώσει. Ωραία ταινία, συγκινητική, με πολύ καλές ερμηνείες από όλους τους ηθοποιούς. Πάει καλά ο Φρίμαν. Γενικά το παλεύει σε άλλους ρόλους. Ναι. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος σε αυτή την ταινία. Για τέτοιου βεληνικούς είναι παραγωγή Netflix, αλλά είναι γυρισμένο από ανεξάρτητα στούντιο στην Αυστραλία. Δεν είναι, δηλαδή, δεν έχει ούτε το Netflix, δεν ξέρω πώς εμπλέκεται. Προφανώς κάποια χρηματοδότηση έκανε. Θα πείτε όπως είχε κάνει με το καινούριο το Cloverfield Paradox. Ναι, δεν είναι όμως Hollywood. Θέλω να πω, δεν είναι Hollywood, Νικόλα. Δεν είναι, είναι παραγωγή στην Αυστραλία indie, να το πω έτσι. Πολύ ωραία ταινία, παιδιά. Δηλαδή αξίζει να τη δείτε. Είναι λίγο σκληρή, είναι λίγο συγκινητική, να ξέρετε. Δεν φοβάται να κάνει πράγματα. Είναι κατάλληλη για μικρότερα παιδιά, όχι μικρά παιδιά, γιατί είναι λίγο τρομακτική σε κάποιες φάσεις. Κατάλληλη ή ακατάλληλη? Είναι κατάλληλη. 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 Δηλαδή δεν έχει τίποτα. Δεν έχει έντονη βία, δεν έχει αποκεφαλισμού zombies, δεν έχει σεξ και τέτοια πράγματα. Τίποτα. Εστιάζει στον αγώνα αυτού του ανθρώπου. Σεξ και τέτοια πράγματα. Ακούστηκε σαν Inquisitor του Μάρτυρ, να ξέρει. Ναι, ρε φίλε. Inquisitor τη Ορθόδοξη Εκκλησία. Ή τη Καθολική, όποια θέλετε. Ωραία ταινία, παιδιά. Σεξ και τέτοια πράγματα. Δεν έχει τέτοια πράγματα του διαβόλου, σεξια και βυζιά και τέτοια. Αυτά στο άγκονι. Αυτά στο άγκονι. Α, ναι, μια και είπε ο Νικόλας, παρένθεση, γυρίζουμε λίγο στο gaming. Έχουμε παραλάβει αρκετά φρέσκο πράγμα. Τα τελευταία παιχνίδια της περίοδου πριν την E3, Vampyr, Agony, τι άλλο, μισό λεπτό έχω σημειώσει εδώ, Grey Dawn, ένα που ήρθε στον Νικόλα και το δώσαμε στον Χρήστο στο Λιάπη, το Street Fighter την επέτειο, το παιχνίδι για την επέτειο, την 30η, όλα αυτά review την επόμενη εβδομάδα. Και 1000 ίντες που με έχουν έρθει εμένα. Και 1000 ίντες που έχουν στον Νικόλα. Παρένθεση αυτή. Τι είδες? Είδα το Street Fighter το animation που δεν το είχα δει ποτέ, για το 2. Καλό ήταν. Άσχετο, αλλά τώρα από Street Fighter δεν το είχα δει ποτέ. Κάνουν βγει πολλά τώρα, δεν ξέρω. Το αυτό που έχει βγει του 94. Okay. Λοιπόν, η δεύτερη πρόταση της εβδομάδας, ναι, okay. Η δεύτερη πρόταση της εβδομάδας για τηλεοπτικά είναι επίσης από το Netflix, δεν υπάρχει όχι Netflix αυτό όμως. Αυτό χθες το βράδυ το είδα όλο σερί. Binge Watch, πώς το λένε, έτσι δεν το λένε, Binge. Εφτά επεισόδια. Είναι μια Αυστραλιανή, συμπτωματικά τώρα πέφτει μαζί με το Cargo, σειρά. Το Bunker θα πεις. Όχι, όχι. Rostered On λέγεται. Rostered On. Αυτό πώς το έβαλα να... Το έβαλα γιατί πρώτα απ' όλα δεν ήξερα ότι είναι από την Αυστραλία. Έτσι όπως είδα το εξώφυλλο και τα λοιπά και πάτησα play, μου θύμισε Office αγγλικό, έτσι όπως το είδα. Νόμιζα ότι είναι βρετανική σειρά και η αλήθεια είναι ότι το πρώτο επεισόδιο ξεκινάει με τη λογική αυτή του mockumentary, γιατί ο πρωταγωνιστής, ο βασικός πρωταγωνιστής απευθύνεται σε εμάς. Βέβαια αυτό μετά το πρώτο επεισόδιο εξαφανίζεται για κάποιο λόγο και γίνεται μία σειρά, είναι 7 επεισόδια, μία σειρά από μικρά σκετσάκια μίας ομάδας ανθρώπων οι οποίοι δουλεύουν σε κατάστημα αλυσίδας ηλεκτρικών ειδών, τύπου, ξέρω εγώ, Κοτσόβολος, Media Markt, Πλαίσιο ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο. Και δείχνει, παιδιά, δεν είναι κωμωδία τελικά, πιο πολύ μαύρη κωμωδία είναι παρά οτιδήποτε άλλο, γιατί στην αρχή νομίζω ότι είναι mockumentary τύπου Office με πλάκες και τα λοιπά. Είναι μια σκληρή μαύρη κωμωδία που δείχνει τα ζόρια που τραβάνε αυτοί οι άνθρωποι, παιδιά. Τα ζόρια όμως, δηλαδή το γολγοθά τον καθημερινό από όλους εμάς που πηγαίνουμε και ψωνίζουμε. Και όχι μόνο.
τις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των υπαλλήλων, τους ρουφιάνους, τους γλύφτες, τους καλούς υπαλλήλους, τα καλά παιδιά, τους γαμίκουλες που προσπαθούν να κάνουν όλες τις κοπέλες μέσα στο μαγαζί, ξέρετε, να τις κάνουν, τους τρελούς πελάτες που ζητάνε τη μάνα τους και τον πατέρα τους και το Θεό τον ίδιο. Απίστανα πράγματα. Και με ένα, δεν είναι τίποτα φοβερό σαν σειρά, αλλά με έναν ωραίο τρόπο είναι τόσο αληθινή η όλη φάση. Τόσο αληθινή. Εν μεταξύ, έχω τον αδερφό μου, μένα που δουλεύει σε αλυσίδα, όχι ηλεκτρικών ειδών, αλλά μεγάλη αλυσίδα καταστημάτων. Και μου έχει μεταφέρει πολλές φορές απείρου κάλους υποθέσεις με πελάτες και τέτοια πράγματα. Και είναι τόσο αληθινό αυτό το πράγμα που πραγματικά σας λέω αξίζει να το δείτε κολλάς κιόλας. Και υπάρχουν στιγμές που ανατριχιάζει, λες, ρε, τι είναι αυτό, είμαστε έτσι? Είμαστε τόσο ζώα σαν άνθρωποι ώρες. Είναι ωραίο. Παιδιά, το προτείνω. Μπορείτε να το δείτε. Είναι 7 επεισοδιάκια κιόλας, 20 λεπτά, μικρούλικα, με δομή μικρών σκέτσεις έτσι κι αλλιώς. Οπότε νομίζω ότι αν σας ενδιαφέρει να δείτε λίγο την πολύ κακή πλευρά του καθημερινού ανθρώπου, μπορείτε να το δείτε. Αξίζει. Αυτά αυτή τη βδομάδα από μένα. Παιδιά, Νίκο, Νικόλα, Κωστά, Θάνο. Το The Range συνέχισα εγώ, το δανέζικο του Netflix. Πώς το αποκαλύπτηκα αυτό, το οποίο δεν το προτείνω. Το έφτασα 8-9 το επεισόδιο, το παράτησα απλά. Δηλαδή, είχε ακόμα 1-2 επεισόδια, αλλά λέω άστο, δεν χρειάζεται. Δηλαδή, δεν... είναι λίγο παιδιάστικο, λίγο αφελές, λίγο κουραστικό, ξέρω εγώ, σε σημεία βασικά αρχίζεις και λες κιόλας και πώς αυτοί τώρα γλιτώσανε από τη βροχή, που η βροχή είναι τόσο ανατιφόρα, πώς γίνεται δηλαδή. Είναι λίγο στο σε πάει εκεί πέρα ότι πλέον αντιδράς με το κάθε τύπο που σου δείχνει, γιατί δεν σε τραβάνει χαρακτήρες, δεν με τράβηξε καθόλου η σειρά τελικά. Όπως και τελικά αυτό, Νικόλα, συγγνώμη που διακόπτω, να σε ρωτήσω, επειδή εγώ μείνα στο δεύτερο επεισόδιο. Πάει σε την μονοπάτια τελικά? Ναι, αυτή η ομάδα που ξέρεις αυτό τον... Όχι, σαν δομή εννοώ, ρόνα, και είναι και καλά Divergent, Hunger Games και έτσι, σε τέτοια φάση. Ναι, κάπως. Α, καλά, γεια σας, ναι, εντάξει. Ναι. Και το άλλο που τελικά με απογοήτευσε που το τέλειωσε αυτό, η τρίτη σεζόν του Fargo, η οποία δυστυχώς δεν ξεκινάει καλά, αλλά το χάνει πολύ. Το άκουσα αυτό, γιατί πολύ φιλοσοφέ γίνεται, κάτι πολύ επιτηδευμένα πράγματα που δεν κολλάνε, σε φάση λες και θέλουν να πειραματιστούν, ας πούμε, ότι ας δοκιμάσουμε και αυτό. Ας βάλουμε και αυτά περίεργα ηχητικά εφέ. Ας βάλουμε έναν αφηγητή εδώ πέρα να λέει. Πώς ήταν η σκηνή τούφο στο 2, ξέρω εγώ, στη δεύτερη σεζόν. Έχει κάτι άκυρα σημεία που προσπαθούν δίθεν να πούνε βαθύτερα πράγματα, αλλά δεν τους βγαίνει. Και ούτε η ίδια υπόθεση. Η ίδια υπόθεση βασικά που έχει πλοκή είναι αρκετά προβλέψιμη. Δεν έχει κάποια ανατροπή, κάτι ιδιαίτερο. Το μόνο που κρατάει είναι βασικά η ηθοποίη, Ιωάννα Μακρέγκο, η Ελίζαμπεθ, πώς τη λένε, η Ραμόνα. Η υπέροχη υπόλοιποι... Ραμόνα. Ναι, η υπέροχη έτσι. Ραμόνα, σε παρακαλώ να βάζει το επίσης τον μπροστά κανονικά. Έτσι όπως συναρμόζει. Ναι. Είναι πραγματικά απίστευτη αυτή η κοπέλα, τέλος πάντων. Νίκο, είσαι εκεί? Τον χάνουμε με το κινητό μου. Με το κινητό. Με τέτοιες που λένε, απλά για να σας ακούω για κάποιο άλλο λόγο. Ναι. Δεν θα μιλάω γιατί δεν... Ο Γκόλιθος συμφωνώ, φίλε, δεν το λέω στον αέρα, αλλά συμφωνώ. Συμφωνώ με αυτό, έτσι. Είναι ακριβώς αυτό. Α, πού είστε, Κασάνδρες, μαύρα κοράκια. Το Expanse σας χάλασε. Σώθηκε. Σώθηκε το Expanse, ναι, σώθηκε. Το κατάφερε το Amazon. Θα πετάξει και λεφτά τώρα πάνω του να φτιάξει καλύτερα σκηνικά. Εγώ το λέω αυτό. Το οποίο είναι πολύ δύσκολο να φτιάξει καλύτερα σκηνικά, γιατί. Ναι, ήδη σε πολύ καλή. Πλωμαριτέλη, θα ξεκινήσω σήμερα πάλι να το βλέπω, ρε φίλε. Είναι τέταρτη κούπη που το λες. Ναι, εντάξει, δεν πάει άλλο. Για να το λες τόσο πολύ, ναι. Είναι αριστουργηματικά. Πραγματικά πάρα πολύ καλό sci-fi. Και μόλις τελειώσεις, έλα να κουβεντιάσουμε για το Battlestar Galactica και το Expanse.
Θα βγάλει τα κόκκινα γυαλιά του Σαντζή που έχει στη Σταθμοπόλυγο Συρίου. Όπω τα έλεγε. Σε φαμιλή είναι αντικειμενικά και όμορφα και ωραία και πολιτισμένα όπω συνήθω. Αλλά δεν φέρουμε το Σάββα στην κουβέντα αυτή γιατί θα μα γυρίσει τα δικά του. Και θα λέει ναι, πλωμάρι τώρα. Ωραία, λοιπόν, ο Θάνος και ο Κώστας έχουν να προτείνουν κάτι τηλεοπτικό. Westworld εγώ δεν έχω δει ούτε την πρώτη σεζόν, παιδιά. Μπορεί να το βάλω στη σειρά, να σας πω την αλήθεια. Μπορεί να το βάλω, νομίζω ότι είναι ιδανική περίπτωση να μπει στο iPad για την πτήση προς την E3 το Westworld. Μιας και δεν έχω δει και τίποτα. Δεν ξέρω, το προτείνετε εσείς, παιδιά? Σε πάρει γλυκά ο ύπνος. Όχι, κατάλαβα. Είναι και η πτήση μεγάλη, μια χαρά, ωραία. Είσαι πολύ παρακολούθηση, Γιώργο. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολη η πρώτη σεζόν, Γιώργο. Μάλιστα. Okay. Δηλαδή, βάλε κάτι πιο light για την πτήση σου. Βάλε το Expanse. Είναι και 10 ώρες πτήση, δεν είναι αστεία. Το Expanse θα το δω τώρα, ρε. Αυτό θέλει μεγάλη οθόνη, ρε. Τώρα sci-fi, τώρα να βλέπεις μικρή οθόνη, εντάξει, είναι... γιατί το Westworld τι έχει, νομίζω, ότι είναι καμιά... όχι, εννοώ γιατί είναι διάστημα και έτσι τώρα πρέπει να το βλέπεις έτσι πιο... το Altered Carbon δες, το Altered Carbon. Το έχω δει όλο, ρε, το έχω δει όλο το Altered Carbon. Α, το δες. Όλο. Το έφαγα αυτό, το έφαγα σε λίγες μέρες. Μ' άρεσε αυτό. Να χάθεις κεράτο. Ο Σαββούλης, παιδιά, που λέτε, τελειώνει τώρα με τις δουλειές λογικά. Θέλω να πιστεύω ότι μέσα στον Ιούνιο θα επιστρέψει. Είπαμε, έχει τις δουλειές του άνθρωπος πάρα πολύ, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Θα δούμε πως κάνουμε και πιο αργά κάποιες εκπομπές για να καταφέρει να μπαίνει. Θα του μιλήσω αυτές τις επόμενες μέρες και θα τα πούμε. Τώρα και με την E3 δηλαδή, θα χρειαστούμε να ακούσουμε και την άποψή του. Λοιπόν, Θάνο και Κώστα δεν άκουσα, τους κόψαμε πόσες φορές. Εγώ εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι ειδικά για τον Netflix, γιατί αν και το έχω ενεργοποιήσει, δυστυχώς εδώ πέρα υπάρχει πολύ μεγάλη περικοπή στο τι επιτρέπεται, ας πούμε. Α, είναι, έχει περιορισμούς, ε. Έχουμε, ναι, δυστυχώς, δηλαδή και από σειρές, ας πούμε, που είναι σχετικά παγκαίες και τις ξέρει ο κόσμος, δεν φέρνουν ούτε όλες τις σεζόν, ούτε όλα τα επεισόδια, οπότε στην ουσία έχω Netflix βλέπω όταν έρχομαι πίσω. Όταν επιστρέφω σπίτι. Γενικά υπάρχει περικοπή και στο κινηματογράφο υπάρχει περικοπή. Δηλαδή εκεί που πας και βλέπεις μια ταινία, ξαφνικά έχουν επιδείξει 7 ή 8 καρέ, ας πούμε, μπροστά και λες, τι γίνεται. Δεν βγάζεις άκρη. Εντάξει. Μάλιστα. Θάνο, εσύ, όταν γυρίσεις, Κώστα, σε 2 εβδομάδες, πάρτα με τη σειρά και λιώστα. Σε 2 εβδομάδες. Πραγματικά έτσι. Πραγματικά. Λιώστα, ναι. Θανούλη. Εγώ, κύριε, στη Γερμανία εκείνο το βράδυ που ήμουνα, είδα μια σειρά από το Netflix. Τώρα προσπαθώ τόση ώρα να τη βρω, να δω πώς τη λένε. Αυστραλιανή. Α, είναι από την Αυστραλία. Μπράβο, ναι. Αλλά δεν θυμάμαι πώς τη λένε καθόλου. Ξέρεις, είναι σκουπίδι τώρα. Δεν είμαι κριτικός κινηματογράφου, ούτε ο Μαρκόγλου για να σας πω αν είναι καλή ή όχι. Αλλά άμα βλέπετε, ρε παιδί μου, σκουπίδια. Από ό,τι κατάλαβες, Νικόλα, σε λέει μια κατηγορία από μόνο σου. Δεν είναι ούτε κριτικός, ούτε Μαρκόγλου. Δεν μπορούσα να απαντήσω, συγκινήθηκα. Έτρεξα να πάω. Είναι, ξέρετε, αυτό το κλασικό, ρε παιδί μου, έχουμε zombie apocalypse, κλεινόμαστε σε ένα μπάνκερ και όταν βγαίνουμε δεν... Καλά, το έχουν ξεφτυλίσει αυτό το πράγμα, παιδιά, από έλεος. Εντάξει, ναι. Ενδιαφέρον, είχε πολύ όμορφη παρουσιάστρια, οπότε σε κάποια φάση το βλέπα. Παρουσιάστρια, πρωταγωνίστρια. Οπότε σε κάποια φάση το βλέπα μόνο γι' αυτό, έλεγα. Αυστραλιανό, πώς το αποκαλύπτει, ποιο είναι αυτό, πού το βρήκες? Μήπως είναι μόνο στο γερμανικό Netflix? Rain λέγεται. Ρε, το The Rain είναι δανέζικο. Πού τους είδες τους Αυστραλούς, ρε? Τους Αυστραλούς πού τους είδες? The Rain, μπράβο, ναι. Νόμιζα είναι Αυστραλιανό, συγγνώμη. Κάτσε, περίμενε, στην Αυστραλία μιλάνε αγγλικά. Αυτοί μιλάνε δανικά. Μήπως το δες με dub, ρε? Dub θα ήταν. Από τη φάση είχε μόνο αγγλικά και γερμανικά. Οπότε το δες στα αγγλικά.
Μόνο αγγλικά και γερμανικά δεν είχε την κύρια γλώσσα όμως εκεί που μιλάνε. Θεοί, έτσι, δεν είχε την κύρια γλώσσα. Πω, πω, ρε φίλε. Δεν ήξερα ότι είναι δανεσκό. Χίλια συγγνώμη, παιδιά. Αυτό είδα, μ' άρεσε, εντάξει, αλλά ήταν, ξέρετε, έτσι, λίγο το κλασικό ζόμπις με τα... βγαίνουμε, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Και τελειώνει και λίγο απότομα. Και σε κάποια φάση παίρνει και... Έπαιρνε ο ύπνος μάλλον, Θάνο. Sorry, 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 ξαναπες, δεν σε ακούσα. Έπαιρνε ο ύπνος όταν το βλέπεις μάλλον, Θάνο. Ζόμπι δεν έχει το... Πώς δεν έχει, ρε. Τι τελειώνει η σειρά και πήγε η επόμενη. Α, ζόμπι. Μεταλλαγμένο ζόμπι, ρε φίλε, είχε. Που... Ναι, είχε ζόμπι τώρα, μην τρελαίνεις. Το θυμάμαι. Ναι, έχει, ρε. Έχει, Νικόλα. Έχει αυτούς που... Αυτή είναι τους πιάνει σπασμούς στο δεύτερο επεισόδιο είναι που τους πιάνει σπασμοί και... άτομα ναι. Που ψωμολυσάνε και προσπαθούν να βρουν φαγητό δεν είναι ζόμπι. Αυτοί που τους πιάνουν σπασμούς απλά πεθαίνουν. Ναι, ναι, ναι. Τους πεθαίνουν, όχι ότι τους κάνει ζόμπι ότι αλλάζουν, ότι είναι επιθετικοί κτλ. Απλά πεθαίνουν. Όχι, συγγνώμη, περίμενε γιατί μου αλλάζει την ιδέα για τη σειρά αυτή τη στιγμή. Δεν έχουν, είναι, έχουν τα λογικά τους, ρε παιδί μου, απλά κυνηγάνε ο ένας τον άλλο για να βρουν κάτι να φανέ. Δεν είναι λογική. Όχι, κάνω λάθος. Συγγνώμη, ότι εγώ είναι κατά... πολύ λογικό η σκηνή όπως το δείχνει, ναι, αυτή είναι η γνώμη μου, αλλά δυστυχώς δεν είναι λογικό επειδή είναι γυρισμένη πολύ χάλια σκηνή, όχι επειδή είναι ζόμπι. Είναι άνθρωποι, απλά είναι έτσι γυρισμένοι που λες τώρα τι θέλω να κάνω εδώ. Μπουφάν είχε, Θάνο, τι μπουφάν είχε. Μπουφάν, θα θέτει τι μπουφάν. Θα θέτει κατά ο μπουφάν, τι μπουφάν. Δεν ξέρω, εγώ παιδιά είχα καταλάβει ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ζόμπι. Και ξέρεις, ορδές κυνηγάνε τους επιζώντες, ναι, οι οποίοι μερικοί πεθαίνουν από αυτό την αρρώστια τέλος πάντων και μερικοί έχουν καταφέρει και έχουν γλιτώσει. Αλλά νόμιζα ότι ο βασικός κακός, ρε παιδί μου, της σειράς ήταν μεταλλαγμένοι άνθρωποι, ζόμπι, συσσαγωγικά, ξέρω εγώ. Okay, λάθος. Αλλά αυτό λέει. Αυτό είδα. Όχι, δεν έλεγε κανονικά τη λέξη ζόμπι. Παιδί μου, είδα να τους κυνηγάνε ορδές από ανθρώπους τώρα. Τι να φανταστείς αυτό. Τέλος πάντων, εντάξει, νομίζω το debate είναι ατέρμονο. Τέλος πάντων, αυτό. Αφού το είπε ο Νικόλας και νωρίτερα, ναι, δεν κατάλαβα τι μιλούσε. Ως Μαρκόγλου. Ως Μαρκόγλου. Όχι ως κριτικός κινηματογράφου, ως Μαρκόγλου. Ως κριτικός, ήταν. Λοιπόν, αυτά, παιδιά. Έχετε να προσθέσετε κάτι, Νίκο, Νικόλα, Κώστα, Θάνο, ή κλείνουμε? Να πω κάτι σχετικά με gaming. Πέθανε αυτός ο influencer, ο Total Biscuit. Ο Total Biscuit, ναι, με αίρεση, ήθελα να το πω κι εγώ. Τελικά ήταν πραγματικά πολύ σοβαρή η κατάστασή του, έτσι. Ήταν όλα αλήθεια όσο έλεγε ο άνθρωπος. Ναι, ήταν εδώ και 5 χρόνια και έλεγε, παιδιά, είμαι σε τερματικό στάδιο, ξέρω εγώ, και δεν μου δίνουν χρόνο. Αλλά το τέτοιο που έγινε, η φασαρία που έγινε με τον developer της BioWare που βγήκε και είπε να πεθάνει, ξέρω εγώ, καλά έκανε εκεί που είναι, καθάρισε ο κόσμος, αυτό το ακούσατε? Όχι. Ένας πρώην developer της BioWare βγήκε και είπε, ρε παιδί μου, μερικοί άνθρωποι όπως αυτός είναι καλό που πεθαίνουν και φεύγουν από τον κόσμο, γιατί καθαρίζει στην ουσία ο κόσμος μας, δεν θα λείψει σε κανέναν. Μέσα σε άκρες, γιατί έκανε, ξέρω, κανένα 20 tweets. Μέσα σε άκρες είπε αυτό. Και έγινε μεγάλη φασαρία. Βγήκε μέχρι και ο director του, πώς το λένε, το καινούργιο, του Anthem, να πει, παιδιά, πλέον δεν είναι στην εταιρεία μας αυτός ο άνθρωπος και δεν αντιπροσωπεύει τις απόψεις μας και τα λοιπά. Και συλληπιτήρια στην οικογένεια του Total Biscuit που πέθανε, το λέω, ξέρω. Αλλά βγήκε κάποιος, αυτό ήταν μεγάλη φασαρία. Νόμιζα ότι θα το είχατε ακούσει, ρε παιδί μου. Βγήκε κάποιος και είπε, καλά έκανε και πέθανε, ξέρω εγώ. Δηλαδή, όσο αιρετικός και αν ήταν στις απόψεις του και όσο διαφωνούσε με την κοινή γνώμη, πρέπει να είσαι πολύ μαλάκας για να βγεις και να πεις κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου. Καλά, ναι. Λίγο, ναι. Εντάξει, γενικά το καλοπίσει γιατί είχε ένα ποιοτικό κανάλι. Δηλαδή, οι κριτικές του ήταν βρυθείς. Έτσι, ήταν 40-45 λεπτά βίντεο, τα ξετίναζε τα παιχνίδια. Συμφωνούσες, έκανε δουλειά. Δεν ξέρω αν έχει παρακολουθήσει καθόλου. Δηλαδή είχε εκεί το βίντεο, έλεγε, το παιχνίδι το ξετίναζε. Δεν ήταν πλακατζής. Αλλά ξέρεις, δεν ήξερα τον τόσο σοβαρή κατάσταση. Έχω ακούσει και καρκίνο άνθρωπος βέβαια, αλλά οκ, τόσο.
Μικρός κιόλας, έτσι, ήταν 40. 33 ήταν νομίζω. 33, μικρός. Ναι, ναι. Τι... Εντάξει, φαίνονταν λίγο πιο γερασμένος βέβαια νομίζω στα... Ναι, πολύ μικρός έτσι. Ναι, πώς. Μάλιστα. Και πολύ κρίμα. Εντάξει. Αυτό. Και ήταν μία από τις σοβαρές φωνές, ας πούμε, του YouTube, του gaming YouTube, ρε παιδί μου. Και ήταν όσο αρετικός και αν ήταν, οι εταιρείες, ρε παιδί μου, τον είχαν, παίρνανε την άποψή του σοβαρά. Δηλαδή, πολλές φορές έβγαζε βίντεο ο τύπος και εταιρείες όπως η Activision ή το PUBG πρόσφατα, ρε παιδί μου, σχολίαζε πάνω σε αυτά που έλεγε ο άνθρωπος. Οπότε δεν ήταν κανένας έτσι τυχαίος. Εντάξει, κανένα 2 εκατομμύρια subscribers δεν είχε. 2,5. 2,5. Εντάξει, υπήρχαν και μεγαλύτεροι σίγουρα. Απλά ήταν πολύ, πολύ σοβαρός και πολύ κύριος στο πώς, για ποιο λόγο δεν του αρέσει κάτι, για ποιο λόγο φωνάζει. Στοιχείο δεν του είσαι, επειδή μου έκανε. Αυτό. Αυτά. Μάλιστα. Εντάξει, είπαμε. Αν υπήρχε. Αν η βλακία ήταν νόμισμα, θα ήμασταν πλούσιοι όλοι. Υπάρχει περίσευμα. Εννοώ για αυτό που είπε ο άλλος, έτσι. Καλά, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά παιδιά. Μέσα στην εβδομάδα έχουμε δεύτερο stream για τον Detroit. Την Πέμπτη, Νίκο και Νικόλα. Πέμπτη. Καλώς συγχωρώ των πράγματων. Εκτός απρόπτου, ναι. Μπορεί και ο Σταύρος να είναι, είχατε, νομίζω είχατε βγει μαζί. Ναι, πολύ θα είναι και ο Σταύρος. Θα κάνουμε, θα δούμε το δεύτερο επεισόδιο να προχωρήσουμε την υπόθεση, να δούμε πώς θα καταφέρουμε να ξεκληρήσουμε με τη βοήθεια του κοινού. Με τη βοήθεια του κοινού. Έτσι παίζεται, γιατί δεν το είδα. Εγώ επειδή θέλω να το παίξω, δεν το παρακολούθησα. Είδα μόνο εκείνα τα λίγα λεπτά που μπήκα από τη Βουδαπέστη στο live. Δεν το είδα. Το πάτε έτσι δηλαδή, διαλέγει ο κόσμος τι κάνετε. Διαλέγει ο κόσμος και επιλέγει τις ανήθικες προτάσεις. Έτσι. Πού βγαίνουν. Χρωστάω, εγώ χρωστάω και ένα hidden agenda στα παιδιά. Αλλά αυτό μάλλον τελικά θα πάει μετά την E3, έτσι όπως πάει το πράγμα. Έτσι καλοκαιράκι θα κάτσουμε για να γελάσουμε. Α, να Γιώργο μόλις το είπα. Αυτό μόλις είπα. Γιώργο Ανδρεατάκη, μόλις το είπα. Ωραία, λοιπόν, έχουμε το stream την Πέμπτη. Έχουμε μερικά πολύ ενδιαφέροντα. Συγγνώμη, Λουίτζι, για το Blair Witch Project δεν λες? Όχι, δεν τα είδα. Δεν πρόλαβα να το ξανά λες για αυτά. Okay. Έχουμε review για Pillars 2, το ετοίμασε ο Αλέξανδρος, και Naruto Trilogy που έχει ο Κώστας που είναι εδώ μαζί μας τώρα για το Switch, μια έκδοση για το Switch, και περισσότερα μέσα στη εβδομάδα μέχρι να πάμε σιγά σιγά στην E3. Η επόμενη εβδομάδα είπαμε θα έχει webcast αφιερωμένο στην έκθεση, στο τι περιμένουμε να δούμε, και πολλά σημαντικά reviews τα τελευταία παιχνίδια πριν από την έκθεση, και μετά θα μπούμε έτσι σε λίγο πιο ήπια περίοδο μετά τις 17-18 του μήνα. Οπότε έχουμε ένα δεκαήμερο μπροστά μας πολύ ωραίο, δηλαδή με πολλά πράγματα και ενδιαφέροντα μέχρι να ξεκινήσει η έκθεση. Αυτά παιδιά, λοιπόν, ακούσατε Vampire σήμερα Vampire Stream, ναι? Ρωτάει ο Βαγγέλης. Ναι, θα, θα πω στο Σάβα. Ναι, α, θα πω στο Σάβα αν θέλει, αν βρει το χρόνο, ξέρω εγώ οτιδήποτε, την επόμενη εβδομάδα, γιατί νομίζω έχει εμπάργο αυτό μέχρι τις 4-5 του μήνα, κάπου εκεί κυκλοφορεί. Αν μπορεί, αν θέλει να κάνει την επόμενη εβδομάδα ο Σάβας, που ετοιμάζει και το review. Λοιπόν, αυτά παιδιά, ακούσατε Νικόλα Μαρκόγλου. Καλό βράδυ. Θάνο Τσομπάνη. Yeah, zombie. Θα σας έδειγα. Τιμπουφάν. Κώστα Παπαμήτρου. Καλημέρα. Και Νίκο Πλουμαριτέλη. Ωραία. Και Γιώργο Γαλήφα. Και εγώ θα σε κάνω Κάριους, Τίκη Λουίτζι. Άμα με κάνεις εσύ ότι έκανε ο Ράμος Σαλάχ, να ξέρεις. Θα σε κάνω Κάριους. Καλό βράδυ, παιδιά. Καλό βράδυ, παιδιά. Φιλιά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την παρέα. Ευχαριστούμε για την παρέα στο live και ευχαριστούμε και τα παιδιά που ακούν στο YouTube μετά. Να είστε καλά. Bye.